Λοιπόν, καλησπέρα. Ονομάζομαι Γιάννης Παλαιολόγος, είμαι δημοσιογράφος στην Καθημερινή και σας καλωσορίζω στην ενότητα 3 επιλογές για την αλληλεγγύη και την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Δύο πολύ βασικά θέματα στην εποχή της κρίσης. Πρόσφατα έκανα μια συνέντευξη με τον επικεφαλής οικονομολόγο της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα να μιλήσει. Και είχε εξετάσει λίγο τα στοιχεία της ελληνικής οικονομίας πριν έρθει. Και μου είπε ότι αυτό που του έκανε πολύ εντύπωση είναι ο πολύ χαμηλός βαθμός προστασίας που παρέχει η Ελλάδα στα κατώτερα οικονομικά στρώματα. Ήταν, λέει, εντυπωσιακά χαμηλός για ανεπτυγμένη χώρα. Το οποίο βέβαια προκύπτει η συζήτηση τι ακριβώς σημαίνει ανεπτυγμένη χώρα. Συγγνώμη για αυτή τη διακοπή. Το κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα ήταν ήδη αρκετά προβληματικό πριν την κρίση. Ξόδευε πολλά λεφτά και δεν κατάφερνε επαρκή μείωση της στόχιας για τα χρήματα που ξόδευε. Υπήρχαν συγκεκριμένα μέρη του πληθυσμού τα οποία είχαν πολύ καλές παροχές και άλλα τα οποία είχαν πραγματική ανάγκη, τα οποία δεν καλύπτονταν. Αλλά μέσω και άτυπων δίκτυων αλληλεγγύης που βασίζονταν στην οικογένεια και διάφορα τέτοια που χαρακτηρίζουν χώρες σαν την Ελλάδα, δεν υπήρχε κατάσταση πραγματικής ανάγκης για τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού πριν το 2009. Αυτό άλλαξε άρδιν στην εποχή της κρίσης. Έγιναν δραστικές περικοπές δαπανών που ξέσκησαν ουσιαστικά το δίχτυ κοινωνικής προστασίας. Και δημιούργησαν φαινόμενα σαν αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των μακροχρόνια άνεργων που αποτελούν πλέον τα 3/4 των ανέργων δεν έχουν καμία εισοδηματική στήριξη από το κράτος. Μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, στην οποία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής το ελληνικό δημόσιο να ανταποκριθεί. Και λόγω οικονομικής ενότητας, αλλά και λόγω του ότι διοικητικά ήταν και παραμένει πολύ προβληματικό. Το θετικό σημάδι σε όλο αυτό είναι ότι έχουν προκύψει διάφορες οργανώσεις, οι οποίες έχουν εμφανιστεί ιδιαίτερα στον χώρο της υγείας και προσπαθούν να καλύψουν αυτό το κενό, το οποίο θα το συζητήσουμε στην επόμενη μία μισή ώρα. Αλλά βέβαια η πραγματική λύση για να αυξήσουν τα εισοδήματα είναι να δημιουργηθεί ένα κλίμα και ένα περιβάλλον το οποίο προωθεί την grassroots επιχειρηματικότητα, επιτρέπει σε κάποιον άνθρωπο που έχει μια καλή ιδέα να τη μετατρέψει σε κάτι το οποίο είναι εμπορικά αξιοποιήσιμο και να προσπαθήσει αυτό το κάτι να το πουλήσει και εκτός της χώρας. Και εκεί βέβαια έχουμε πολλά προβλήματα και νοοτροπίας και θεσμικά, τα οποία επίσης θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Εγώ δεν θα πω άλλα. Θα ξεκινήσω παρουσιάζοντας τον πρώτο μας ομιλητή, που είναι ο καθηγητής Πάνος Τσακλόγλου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος ήταν και μέχρι σχετικά πρόσφατα πρόεδρος του Συμβούλου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων και ο οποίος θα μας μιλήσει για την κοινωνική πολιτική σε περιόδους δημοσιονομικής προσαρμογής. Μάλιστα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τους διοργανωτές του συνεδρίου για την πρόσκληση. Θα ήθελα και εγώ να πω, όπως κάποιος από τους προηγούμενους ομιλητές, ότι μου ζητήθηκε να μιλήσω για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Το οποίο βέβαια πρέπει να πω ότι το κάνω με χαρά. Βέβαια, ένα μεγάλο μέρος το κάλυψε ο Γιάννης Παλαιολόγος στην εισαγωγή του, αλλά δεν πειράζει. Θα ήθελα λίγο να πω και στο πρώτα για την κοινωνική πολιτική. Μου ζητήθηκε να μιλήσω στα ελληνικά. Η διαφάνεια είναι στα αγγλικά, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα για κανέναν. Πρώτα θα ήθελα να αναφερθώ στην κοινωνική πολιτική στα χρόνια πριν από την κρίση, μετά να αναφερθώ στην Ελλάδα στην περίοδο της κρίσης, στις αλλαγές που έγιναν στην περίοδο 10-14, δηλαδή στην περίοδο των μνημονίων. Θα αναφερθώ στις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και τέλος, πολύ σύντομα, θα αναφερθώ στο τι νομίζω ότι είναι τα βήματα που έχουμε στα επόμενα χρόνια. Το ελληνικό κράτος πρόνοιας είναι, θα έλεγα, τυπικό μεσογειακό κράτος πρόνοιας. Αυτό έτσι όπως θα ανέπτυξε ο κύριος Σωτηρόπουλος στην παρουσίαση στο πρώτο πάνελ.
δεν είναι ότι δεν παρέχει προστασία, είναι αυτό που είπε ο Γιάννης ο Παλαιολόγος προηγουμένως, ότι παρέχει προστασία, αλλά αυτή δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας ανάλυσης αναγκών οι οποίες υπάρχουν. Είναι μάλλον και αποτέλεσμα ανάλυσης αναγκών, αλλά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η προστασία η οποία παρήχεται ήταν αποτέλεσμα της πίεσης διαφόρων pressure groups μέσα στην κοινωνία. Ένα εξαιρετικά ισχυρό χαρακτηριστικό του ελληνικού κράτους πρόνοιας ήταν ο ρόλος της οικογένειας, πολύ περισσότερο από ό,τι σε όλες τις άλλες μεσογειακές χώρες, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το τονίσουμε και λίγο αργότερα. Σε σύγκριση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ο ρόλος που παίζει το κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα είναι σχετικά περιορισμένος. Όχι από την άποψη την ποσοτική, όσο από την άποψη της αποτελεσματικότητας, ένα άλλο σημείο στο οποίο θα έρθω σε λίγο. Τώρα, αντίθετα από αυτό το οποίο λεγόταν παλιότερα, στα 20 χρόνια πριν από την κρίση, είχαμε σχεδόν συνεχή άνοδο του ποσοστού των κοινωνικών δαπανών στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Είχαμε πλησιάσει πάρα πολύ το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όπως θα πω αργότερα, αυτό ήταν ένα κομμάτι το οποίο ήταν κυρίως deficit financed, δηλαδή, μάλιστα, αν πάτε να δείτε το report του ΟΣΑ για τις κοινωνικές δαπάνες στην Ελλάδα, αυτό που αναφέρει είναι ότι στην περίοδο πριν από την κρίση υπήρχε σχεδόν ένα προς ένα αύξηση στις κοινωνικές δαπάνες και στο έλλειμμα του προϋπολογισμού. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι γραμμική σχέση, αλλά είναι κάτι ενδεικτικό αυτό εδώ. Όπως μπορείτε να δείτε, το 1995 υπήρχε ένα χάσμα που ήταν κάτι λιγότερο από 10 μονάδες ανάμεσα στην Ελλάδα και στις χώρες τις ευρωπαϊκές, και το 2008, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτή η διαφορά είχε περιοριστεί σε κάτι λιγότερο από 2 μονάδες σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Και μάλιστα οι χώρες που παίρνω είναι οι χώρες Ευρωζώνης. Αν έπαιρνα τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ολόκληρη, το 2009 και το 2010, σαν αποτέλεσμα κυρίως της κρίσης όμως, σαν ποσοστό του ΑΕΠ οι κοινωνικές δαπάνες στην Ελλάδα ήταν ψηλότερες από ό,τι ήταν στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τώρα, αυτά τα εξτρά τα χρήματα πού δαπανήθηκαν? Είναι αλήθεια ότι υπήρχε μια σειρά από νέες, και μερικές από τις πολιτικές οι οποίες είχαν εισαχθεί στην περίοδο εκείνη ήταν και πραγματικά καινοτόμες. Όμως, η κύρια δαπάνη η οποία αυξήθηκε στο διάστημα εκείνο ήταν η δαπάνη για το συνταξιοδοτικό σύστημα. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά κυρίως? Πήγανε σε τρεις τομείς. Το ένα και το κυριότερο ήταν οι κατώτατες συντάξεις. Να κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και να δούμε ότι ήταν πολλές οι εκλογικές αναμετρήσεις στο διάστημα εκείνο, οι οποίες κερδίθηκαν ακριβώς πάνω σε αυτές τις κατώτατες συντάξεις. Είναι νοπές ακόμα οι μνήμες για την πλειοδοσία προεκλογικά, για το πόσο θα αυξηθούν οι κατώτατες συντάξεις, λες και οι συντάξεις αυτές δεν ανταποκρινόταν σε κάποιες εισφορές, αλλά ήταν αποκλειστικά και μόνο η κοινωνική παροχή. Συμπληρωματικά προς αυτό ήταν ότι αυξήθηκαν οι συντάξεις αλληλεγγύης, δηλαδή το ΕΚΑΣ, στην αντίστοιχη περίοδο, πάρα πολύ σημαντικά κιόλας. Και το χειρότερο απ' όλα ήταν το ότι κάθε φορά υπήρχε και ένα proliferation από συστήματα προώρησης συνταξιοδότησης. Θα θυμάστε ίσως και εγώ την περίοδο που ήταν υπουργός η κυρία Πετραλιά και τι μεγάλη συζήτηση είχε γίνει για το αν οι γυναίκες που να έχουν και τρία παιδιά και ένα από αυτά να είναι ανήλικο, αν θα πρέπει να φεύγουν στα 50 χρόνια ή στα 45. Τώρα, από την άποψη αυτή, οι συντάξεις παίζουν πολύ σημαντικότερο ρόλο στο ελληνικό κράτος πρόνοιας από ό,τι σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η δαπάνη, δεν αναφέρομαι τώρα στη δαπάνη υγείας, αναφέρομαι σε όλα στα pensions and non-pensions, ενώ προηγουμένως το σχήμα το οποίο σας έδειξα έχει μέσα και τις δαπάνες υγείας. Τώρα, οι μη συνταξιοδοτικές δαπάνες στην Ελλάδα είναι σχετικά περιορισμένες και είναι και σχετικά μικρή η επίδρασή του στη μείωση της φτώχειας. Τώρα, εδώ είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Αυτό λέγεται πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα. Κάτι το οποίο δεν συζητιέται όμως είναι αν οι δαπάνες αυτές είναι μη αποτελεσματικές στη μείωση της φτώχειας γιατί είναι λίγες σαν δαπάνες ή γιατί είναι δαπάνες οι οποίες είναι μεν αρκετές αλλά πηγαίνουν σε διάφορα άλλα κομμάτια του πληθυσμού τα οποία δεν πέφτουν κάτω από τη γραμμή φτώχειας. Θα πρέπει βεβαίως εδώ να επισημάνω ότι υπάρχουν πολλές δαπάνες του κράτους πρόνοιας, οι οποίες έχουν για κύριο σκοπό τους άλλα πράγματα πέρα από τη μείωση της φτώχειας. Και αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας όταν μιλάμε για την αποτελεσματικότητα των σχετικών δαπανών.
Ένα χαρακτηριστικό του συστήματος που είναι απόρρια των προηγουμένων και ουσιαστικά απαντάει και στο προηγούμενο ερώτημα που έθεσα, είναι το ότι γενικά υπήρχε ελάχιστη στόχευση με εισοδηματικά κριτήρια στο ολόκληρο στο σύστημά μας. Και ένα χαρακτηριστικό το οποίο η Ελλάδα το μοιράζεται με δύο μόνο ακόμα χώρες στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ότι δεν υπάρχει αυτό που λένε στα αγγλικά benefit of last resort. Κάποιο επίδομα το οποίο να είναι για την ακραία ένδια. Δηλαδή, όπως είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το minimum income guarantee. Ένα σημαντικό κομμάτι στη διαμόρφωση του δικτύου προστασίας για τον πληθυσμό δεν δινόταν μέσω επιδομάτων, αλλά δινόταν μέσω του φορολογικού συστήματος. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι για να πάρεις κάποια επιστροφή από το φορολογικό σύστημα πρέπει να είσαι πάρω από το φορολογητέο εισόδημα, ειδικά έτσι όπως ήμασταν λίγο πριν από την κρίση, που το φορολογητέο εισόδημα ήταν σε τέτοια επίπεδα που ήταν πολύ πάνω από τη γραμμή φτώχειας. Αυτό δεν έπιανε σχεδόν κανένα φτωχό. Αντίθετα, σε παλιότερα χρόνια, ένα πολύ μεγάλο μέρος των φορολογικών δαπανών πήγαινε σε άτομα τα οποία ήταν στο πολύ πολύ πάνω μέρος της κατανομής. Θα σας αναφέρω δύο παραδείγματα για να τα θυμηθούμε λίγο. Το ένα ήταν το απεριόριστο στις δαπάνες για τόκους στεγαστικών δανείων και το δεύτερο ήταν ένα αντίστοιχο πράγμα και για τις ιατρικές δαπάνες. Για να καταλάβουμε όλο το πώς δούλευε το όλο σύστημα της κοινωνικής προστασίας, είναι καλό να δούμε δύο άλλες αγορές. Το πρώτο είναι η αγορά προϊόντος. Η αγορά προϊόντος στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ένα χαρακτηριστικό. Μιλάμε για μια θάλασσα μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και μια θάλασσα μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπου ο ορισμός μικρομεσαίας επιχείρησης είναι χαμηλότερος από ό,τι είναι κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχει διάφορες συνέπειες. Θα αναφερθώ σε δύο μόνο. Το πρώτο είναι ότι δίνει πάρα πολύ μεγάλα περιθώρια για φοροδιαφυγή. Από διάφορες εμπειρικές μελέτες που έχουν γίνει για την Ελλάδα, αυτό το πράγμα που βλέπουμε είναι το ποσοστό φοροδιαφυγής των ελευθέρων επαγγελματιών φαίνεται να είναι χαμηλότερο από ό,τι είναι από αντίστοιχα ποσοστά που έχουν εκτιμηθεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά η συμμετοχή των ελευθέρων επαγγελματιών στις Ηνωμένες Πολιτείες στο συνολικό εργατικό δυναμικό είναι ένα πολλοστιμόριο από ό,τι είναι το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα. Το δεύτερο, όταν πάμε για την αγορά εργασίας, το πρώτο που εν μέρει είναι και συνόπια του προηγουμένου, είναι το ότι η Ελλάδα είναι μακράν η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στο μη αγροτικό τομέα της οικονομίας έχει τόσο υψηλό ποσοστό αυτοαπασχολουμένων. Και το δεύτερο είναι το ότι για το κομμάτι της μισθωτής εργασίας, η ελληνική αγορά εργασίας είναι το τυπικό από αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε το segmented labor market. Από μια μεριά έχουμε το δημόσιο, τα public utilities, που σας λένε, η ΔΕΚΟ και ενδεχομένως οι τράπεζες και λίγες πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Και την άλλη μεριά έχουμε τη θάλασσα όλων των υπολείπων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στις οποίες είπα, όπου δεν έχουμε ζήτημα flexibility εκεί πέρα και είναι ζήτημα νομιμότητας πολύ περισσότερο το να κρατηθεί τα labor standards, τα οποία υποτίθεται ότι υπάρχουν στην νομοθεσία μας. Αυτό είναι ίσως το τυπικότερο παράδειγμα insiders-outsiders που μπορεί να έρθει στο μυαλό μου από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για την αγορά εργασίας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στα χρόνια τα 15 που η Ελλάδα είχε πολύ ταχύτερο growth rate από ό,τι είχε η μέση ευρωπαϊκή χώρα, ακόμα και στις χώρες που ήμασταν η δεύτερη ταχύτερα αναπτυσσόμενη χώρα της Ευρωζώνης μετά την Ιρλανδία, η Ελλάδα είχε το ψηλότερο ποσοστό νεανικής ανεργίας από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, από τη μια μεριά ήταν το προστατευμένο κομμάτι της αγοράς εργασίας, άτομα σαν εμένα, middle-aged, well-educated, public sector και πάει λέγοντας, και από την άλλη μεριά ήταν οι δύο κύριες ομάδες που την πληρώναν, ήταν κυρίως οι νέοι μας και σε σημαντικό βαθμό επίσης και οι γυναίκες. Δίπλα σε όλα αυτά, είχαμε και το ότι η προστασία για την ανεργία στην Ελλάδα και ήταν και παραμένει και τώρα ακόμα εξαιρετικά αδύναμη. Το επίδομα ανεργίας τυπικά στην Ελλάδα για όλους σχεδόν τους εργαζομένους ήταν μέχρι 6 μήνες μέχρι πρόσφατα και ήταν σε ένα ποσό που ήταν ένα πολύ χαμηλό ποσοστό της. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν 6 μήνες, μετά αυξήθηκε στον ένα χρόνο. Αλλά μετά από αυτό δεν υπήρχε τίποτα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, για μακροχρόνια ανέργους δεν υπήρχε καμία απολύτως προστασία, δεδομένου ότι δεν υπάρχει και ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Τι ήταν αυτό που γλίτωνε όλη την κατάσταση? Ήταν αυτό ακριβώς που ανέφερε ο κ. Παλαιολόγος προηγουμένως. Ήταν ο θεσμός οικογένειας. Κάτι που είναι πολύ ισχυρότερο από ό,τι
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πώς δούλευε αυτό το πράγμα, αν υπήρχε έστω και ένα άτομο στην οικογένεια το οποίο να είχε κάποιο, αυτό που λέμε, formal attachment με την αγορά εργασίας, υπήρχε μια εσωτερική ανακατανομή πόρων. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι τα παιδιά μας συνήθως φεύγουν από το σπίτι όταν παντρεύονται, αντίθετα με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο, παρότι το κράτος πρόνοιας ήταν αυτό το patchwork που ανέφερα προηγουμένως, δεν βλέπαμε κάποια εξωφρενικά ποσοστά φτώχειας κ.ο.κ. Τώρα, η Ελλάδα μπαίνει στην κρίση. Η Ελλάδα στην περίοδο πριν από την κρίση, για 15 συναπτά χρόνια, είχε growth rates τα οποία ήταν ψηλότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα κατά μέσο όρο ήταν σε ένα αξιόλογο ποσοστό. Ήταν 1,5% το χρόνο ψηλότερο κατά μέσο όρο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά βέβαια αυτό εδώ ήταν ένα μοντέλο το οποίο ήταν βασισμένο στην κατανάλωση και στον εξωτερικό δανεισμό. Επίσης, τυπική περίπτωση η Ελλάδα στα χρόνια πριν από την κρίση, αυτό που οι οικονομολόγοι ονομάζουν twin deficits, τα δίδυμα ελλείμματα. Δηλαδή, αν δείτε αριστερά, βλέπουμε το έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών, το οποίο το 2008 έφτασε να είναι σχεδόν 15% του ΑΕΠ. Από την άλλη, τη δίπλα μεριά, βλέπουμε τα ελλείμματα τα οποία έχουμε τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Εκείνο το οποίο είναι το πολύ επικίνδυνο δεν είναι το έλλειμμα περσέ στο δεύτερο το διάγραμμα, είναι αυτό που είναι με τη μαύρη τη γραμμή. Είναι τα πρωτογενή ελλείμματα. Και ενώ μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2000 δημιουργούσαμε πρωτογενή πλεονάσματα, φτάσαμε στη χρονιά της κρίσης να έχουμε πρωτογενές ελλείμματα. Δηλαδή, πόσο καινούριο χρέος δημιουργούσαν. Ακόμα και αν μας το σβήναν όλο το χρέος εκείνη τη χρονιά, πάλι η Ελλάδα στο τέλος της χρονιάς θα εμφανιζόταν με χρέος της τάξης του 10,5% του ΑΕΠ. Με ό,τι δυναμική δημιουργεί αυτό εδώ. Αυτό δημιούργησε μια δυναμική στο χρέος, η οποία μέσα στην περίοδο 90 έως 2009, δηλαδή μέσα σε λιγότερα από 20 χρόνια, αυξήθηκε κατά παραπάνω από 60 μονάδες του ΑΕΠ το χρέος μας. Και απλά να θυμηθούμε, αυτά είναι τα χρόνια, τα περισσότερα από αυτά, που έχουμε γρήγορη οικονομική μεγέθυνση επίσης. Δηλαδή το στάνταρ, το κενσιανό το υπόδειγμα, τι μας λέει, ότι στα καλά τα χρόνια δημιουργούμε πλεονάσματα, τρώμε το χρέος, ώστε να έχουμε μεγάλο μαξιλαράκι να χρησιμοποιήσουμε αντίστοιχες πολιτικές όταν έρθει η ανάγκη. 2010 η Ελλάδα αποκόπτεται από τις διεθνείς και έχαβαλε αγορές. Πηγαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γίνεται το μεγαλύτερο δάνειο το οποίο έχει συναφθεί ποτέ στην ιστορία στα public finances εκεί πέρα. Είναι σχεδόν 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Γίνεται το 2012 το περίφημο κούρεμα, το public sector involvement, και πάλι το μεγαλύτερο, με μεγάλη διαφορά. Πρέπει να αθροίσεις πολλές χώρες πίσω από την Ελλάδα για να φτάσει στο νούμερο των 107 δισεκατομμυρίων ευρώ για να φτάσει στο αντίστοιχο το νούμερο. Εκείνο το οποίο, για μετά μπαίνει το MOU. Το MOU τι είναι αυτό εδώ το πράγμα που μας ενδιαφέρει τους δανειστές μας. Ουσιαστικά εκείνο το πράγμα που τους ενδιαφέρει είναι κάποτε να πάρουν πίσω τα λεφτά τους. Για να πάρουν πίσω τα λεφτά τους πρέπει να σταματήσουμε να δημιουργούμε ελλείμματα και να δημιουργήσουμε πλεονάσματα. Και αντίθετα από αυτό εδώ το πράγμα το οποίο λέγεται κατά κόρον στην Ελλάδα, εκείνο το οποίο τους νοιάζει να πετύχουμε ταχύρυθμη οικονομική ανάπτυξη, ώστε κάποτε να μπορέσουμε να αποπληρώσουμε. Δηλαδή, αυτό εδώ που γίνεται στον ελληνικό τύπο, ότι εδώ να μας πατήσουν για πάντα, να είμαστε στη μιζέρια, γιατί να μας πατήσουν, για να μην πάρουν τα λεφτά τους ποτέ πίσω. Δεν έχει λογική αυτό το επιχείρημα. Τώρα, στην περίοδο από το μνημόνιο και μετά, η ελληνική οικονομία έχει μερικά θεαματικά αποτελέσματα. Η προσαρμογή που έγινε στα δημοσιονομικά μας είναι η ταχύτερη και μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ σε αναπτυγμένη χώρα. Μέσα σε λιγότερο από 4 χρόνια, αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα, έλλειμμα του 10,6% μετατρέπεται σε πλεόνασμα της τάξης του 0,8%. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών μας από σχεδόν 15% που ήταν μετατρέπεται σε πλεόνασμα. Και μάλιστα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία, τη μεταπολεμική τουλάχιστον, ή τουλάχιστον στην ιστορία όσο έχουμε καλά records, που η Ελλάδα καταγράφει πλεόνασμα στο ισοζύγιο πληρωμών της. Και κάτι το οποίο είναι το unsung story εκεί πέρα. Έχει να κάνει με τις διαρθρωτικές μεταβολές, μεταρρυθμίσεις. Αντίθετα από ό,τι λέγεται στο δημόσιο διάλογο, υπάρχουν πολλοί φορείς διεθνείς και εγκυρότατοι, ο ΣΑ, ας πούμε, για παράδειγμα, που καταγράφουν το τι μεταρρυθμίσεις κάνουν οι διάφορες χώρες. Η Ελλάδα και στις τρεις αντίστοιχες δημοσιεύσεις του ΟΣΑ που καλύπτουν την περίοδο από το 2008 μέχρι σήμερα, είναι by far the leader. Προς Θεού, δεν θέλω να πω σε καμία περίπτωση ότι έχει κάνει πολλές μεταρρυθμίσεις και φτάνει αρκετά, είμαστε κλπ. Ξεκινούσαμε από πάρα πολύ χαμηλή βάση. Αλλά είναι διαφορετικό πράγμα να πεις ότι ξεκινώ από χαμηλή βάση και είναι και διαφορετικό πράγμα να πεις ότι τίποτα δεν έγινε. Τώρα, συνολικά, όπως είπα και προηγουμένως,
αυτό το πράγμα που λέμε η δημοσιονομική προσαρμογή, τι σημαίνει, με δύο τρόπους μπορείς να την κάνεις, είτε με περιστολή δαπανών, είτε με αυξήσεις φόρων. Η Ελλάδα τα έκανε αυτά εδώ τα πράγματα και τα έκανε big time. Το συνολικό νούμερο, αν τα αθροίσουμε year in, year out, από το 10 έως το 14, είναι ένα νούμερο που είναι περίπου 30% του ΑΕΠ, παίρνοντας την αντίστοιχη χρονιά κάθε φορά. Και είναι σχεδόν μοιρασμένο μεταξύ αυξήσεων σε φόρους και δημοσιονομικών περικοπών. Περισσότεροι φόροι στα πρώτα χρόνια, περισσότερες περικοπές στα τελευταία χρόνια. Τώρα, για να έρθω στις περιοχές που μας ενδιαφέρουν, θα ήθελα λίγο να μείνω στις περιοχές της φορολογίας, της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής πολιτικής. Στην αγορά της εργασίας είχαμε μια γενικευμένη αύξηση των φόρων. Είχαμε αυξήσεις στους άμεσους φόρους, είχαμε κατάργηση των περισσότερων φοροαπαλλαγών, είχαμε μεγάλες αυξήσεις στους έμεσους φόρους, τόσο στο ΦΠΑ, όσο και στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Είχαμε αυτή την απότομη αύξηση στην φορολογία περιουσίας, στον έμφυα ή το ΕΤΙΔΕ παλιότερα. Και επίσης, είχαμε σημαντικές αλλαγές στη δομή της φορολογίας των αυτοαπασχολουμένων. Δηλαδή, εκεί καταργήθηκε το ουσιαστικά φορολογούνται σαν επιχειρήσεις από το πρώτο ευρώ το οποίο έχουν. Αν πάμε στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, είχαμε σημαντικότατες περικοπές στις συντάξεις. Είχαμε πάρα πολύ σημαντική μεταρρύθμιση στον τομέα το συνταξιοδοτικό. Αυτό ήταν κάτι που, αν ήμασταν σοβαροί, έπρεπε να το έχουμε κάνει όχι από τα χρόνια του κυρίου Γιαννίτση, αλλά από πολύ πολύ νωρίτερα. Το ξέραμε το πρόβλημα. Δεν ήταν κάτι που έπεσε από τον ουρανό. Θα σας δείξω ένα διάγραμμα σε λίγο. Ναι, λοιπόν, ταυτόχρονα είχαμε περικοπές στα διάφορα επιδόματα, κυρίως δεν ήταν περικοπές στο ύψος των επιδομάτων, κάποια κόπηκαν, επίδομα ενέργειας κλπ. Στα περισσότερα ήταν τα eligibility criteria που έχουν αλλάξει. Απλά για να σας δείξω αυτό εδώ το προηγούμενο, το πάνω μέρος είναι τι θα γινόταν αν το σύστημα το αφήναμε να τρέχει έτσι όπως ήταν. Στο steady state κάνει ελλείμματα που είναι της τάξης του 15,5% του ΑΕΠ. Όλα να τα είχαμε κάνει σωστά, αυτό μόνο μας διέλυε. Στο κάτω και χωρίς να έχουν γίνει όλες, να έχω συμπεριλάβει όλες τις αλλαγές που είναι, το νούμερο είναι σε manageable επίπεδα και αυτό είναι και ένα από αυτά τα πράγματα που διαφωνούμε τώρα με την Τρόικα. Τα άλλα πράγματα τα οποία είχαμε labor market liberalization, είχαμε σημαντικές περικοπές στους μισθούς στο δημόσιο τομέα, σημαντική μείωση στην απασχόληση στο δημόσιο τομέα. Είχαμε μείωση στους μισθούς, γιατί είχαμε πει αρχικά ότι ήταν πρόβλημα ανταγωνιστικότητας και αυτή η μείωση στον κατώτατο μισθό συμπαρέσυρε και όλους τους υπόλοιπους μισθούς προς τα κάτω. Είχαμε περικοπές στο public health care, αν και εκεί υπήρχε πάρα πολύ λίπος, όπως επίσης και στην δημόσια εκπαίδευση. Τώρα, κάτι το οποίο αναφέρθηκε κυρίως από τη Χρύσα Λεβέντη στην πρώτη παρουσίαση. Η συντριπτική πλειονότητα, όχι όλες, αλλά η συντριπτική πλειονότητα των περικοπών αυτών οι οποίες έγιναν, είχαν προοδευτικό χαρακτήρα, αντίθετα από ό,τι λέγεται στο δημόσιο διάλογο. Οι αυξήσεις στη φορολογία ήταν πολύ μεγαλύτερες στο πάνω μέρος της κατανομής παρά προς το κάτω. Οι περικοπές στις συντάξεις, το πάνω μέρος σφαγιάστηκε, το κάτω μέρος οι μόνες περικοπές οι οποίες είχαν ήταν όταν κόπηκαν τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και καλοκαιριού. Στο ΦΠΑ η αύξηση ήταν πολύ μεγαλύτερη στον ψηλό συντελεστή παρά στον μεσαίο συντελεστή και ούτε καθεξής. Όμως, το overall effect ήταν negative και strongly negative. Δηλαδή, αυτό εδώ το πράγμα το οποίο βλέπουμε είναι ότι το ΑΕΠ έπεσε κάτω 25%, η ενεργία έφτασε στο 28%. Αυτά είναι αποτελέσματα της κρίσης σαν τέτοιο. Της μείωσης της ζήτησης και της συνακόλουθης και διαφορών άλλων παραγόντων. Φήμες περί Brexit και όλα αυτά, αυτά παίζουν κάποιο πολύ σημαντικό ρόλο. Έτσι, από την άποψη της διανομής, αυτό που έχουμε είναι ότι έχουμε αυτή την τρομερή μείωση στο διαθέσιμο εισόδημα. Περίπου κατά το 1 τρίτο έχει πέσει το διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα. Η ανισότητα, σύμφωνα με το Gini, ανεβαίνει κατά περίπου 13% και ο Gini δεν είναι και τόσο sensitive δείκτης ανισότητας. Η σχετική φτώχεια ανεβαίνει κατά 3 μονάδες, αλλά κυρίως αυτό το anchored poverty που λέμε, δηλαδή με σταθερή γραμμή φτώχειας, ανεβαίνει από το 20 σχεδόν στο 45%. Πολύ σημαντικό πράγμα που έγινε σε αυτή την περίοδο είναι ότι αλλάζει η σύνθεση των φτωχών. Παραδοσιακά, οι πολύ φτωχοί στην Ελλάδα είναι αγροτικά νοικοκυριά και νοικοκυριά συνταξιούχων. Εδώ τώρα πλέον μπαίνουν δυναμικά οι άνεργοι στο προσκήνιο και έχουμε και διάφορα άλλα χειροτέρευση σε διάφορους άλλους δείκτες. Πρέπει να ολοκληρώνουμε. Ναι, και θα πάω στην τελευταία διαφάνεια που έχω εδώ. Παρέλειψα κάτι στα γρήγορα και έχει δίκιο ο κύριος Παλαιόλογος. Ποια είναι η προοπτική από εδώ και πέρα.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι το ότι ο δημοσιονομικός χώρος στον οποίο έχουμε για επέκταση είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Η Ελλάδα στα χρόνια που έρχεται και growth να κάνει σημαντικό, αν θέλει να βγει από την παγίδα στην οποία είναι τώρα, δεν μπορεί παρά να κάνει πλεονάσματα. Το δεύτερο είναι το ότι ταυτόχρονα έχουμε πολύ σημαντικές ανάγκες γιατί η κοινωνία μας γερνάει. Ευτυχώς, εκείνο που ελπίζουμε είναι τα τελευταία χρόνια, στα επόμενα χρόνια με την πτώση της ανεργίας θα έχουμε περισσότερους contributors. Χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουμε στις πολιτικές μας sticks and carrots, ώστε να έχουμε όλο όσο το δυνατό περισσότερο labor participation και κάτι στο οποίο ήδη πηγαίνουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, θέλουμε περισσότερο targeting. Ήδη έχουμε κάνει πράγματα προς τα εκεί. Τα επιδόματα παιδιών, τα οποία δίνονται με εισοδηματικά κριτήρια, αυτό το stop gap measure για unemployment assistance και κυρίως αυτή η πειραματική εφαρμογή του ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος είναι κυριολεκτικά κατακλυσμικά γεγονότα για την ελληνική κοινωνική πολιτική. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να είναι συνδεδεμένα με insertion policies ώστε να μην χαθούν από την αγορά εργασίας και σίγουρα χρειάζονται και άλλες πολιτικές οι οποίες να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Δηλαδή πράγματα όπως η βοήθεια στο σπίτι ή θέσεις σε βρεφονιπιακούς σταθμούς κ.ο.κ. Ομολογώ ότι περίμενα θα μου παίρνει πολύ λιγότερο, μάλλον φλιάρισα και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε απευθείας στην κυρία Μαριλένα Σιμίτη, επίκουρη καθηγήτρια πολιτικής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, που ειδικεύεται σε θέματα εναλλακτικής πολιτικής συμμετοχής κοινωνικών κινημάτων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, που θα μας μιλήσει για την κοινωνική αλληλεγγύη, ένας νέος ρόλος για την κοινωνία των πολιτών. Παρακαλώ. Και να παρακαλέσω να μείνουμε στο 1/4, όπως δεν κατάφερε ο κύριος Τσακλόγλου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το παρατηρητήριο για την πρόσκληση στο σημερινό συνέδριο. Στην εισήγηση θα αναλύσω κυρίως τις επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στους φορείς της κοινωνίας πολιτών, σκιαγραφώντας τις δυνατότητες αλλά και τα όρια των φορέων αυτών. Η οικονομική κρίση, λοιπόν, έχει μεταβάλει το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούνται σήμερα να λειτουργήσουν οι φορείς της κοινωνίας πολιτών. Σε πανευρωπαϊκή έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2012 για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, διαπιστώθηκε ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σε διαφορετικό βαθμό τις εθελοντικές οργανώσεις, ανάλογα με το μέγεθος, τα χαρακτηριστικά και το πεδίο της κάθε οργάνωσης. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές ή διεθνείς οργανώσεις έχουν υποστεί τις λιγότερο αρνητικές συνέπειες της κρίσης. Αντίθετα, οι μικρές και τοπικές οργανώσεις αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα οικονομικής βιωσιμότητας λόγω της εξάρτησής τους από τη χρηματοδότηση των τοπικών και περιφερειακών αρχών, των οποίων οι δαπάνες βέβαια έχουν περιοριστεί δραστικά. Σύμφωνα με την έρευνα, ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η μείωση των εσόδων των εθελοντικών οργανώσεων στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία, καθώς στις χώρες αυτές οι οργανώσεις στηρίζονταν κυρίως στη δημόσια χρηματοδότηση. Πολλές οργανώσεις χώρες αυτές έχουν στραφεί πλέον προς την κατεύθυνση υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης. Η οικονομική κρίση έχει ενισχύσει τόσο τη συνεργασία, όσο και τον ανταγωνισμό στον τομέα των εθελοντικών οργανώσεων. Αφενός εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των οργανώσεων για την εξασφάλιση των περιορισμένων πια οικονομικών πόρων, αφετέρου όμως ενισχύεται και η συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού τους. Μεγαλύτερη συνεργασία καταγράφεται στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, καθώς στις χώρες αυτές οι κοινωνικές ανάγκες είναι μεγαλύτερες και επίσης οι οργανώσεις αντιμετωπίζουν και σοβαρότερο πρόβλημα οικονομικής βιωσιμότητας. Η οικονομική κρίση έχει επιφέρει αλλαγές και στις επαφές των εθελοντικών οργανώσεων με τη δημόσια διοίκηση. Στο λόγο της δημόσιας διοίκησης δίνεται πλέον έμφαση στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των δράσεων των οργανώσεων, ενώ περιορίζονται οι αναφορές στις αξίες κοινωνικής αλληλεγγύης και της δημοκρατικής συμμετοχής. Τέλος, την περίοδο της οικονομικής κρίσης καταγράφεται μια αύξηση της εθελοντικής συμμετοχής. Η αύξηση αυτή απορρέει από την ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και από την άνοδο της ανεργίας και την αναζήτηση νέων εναλλακτικών μορφών εργασίας. Συνοψίζοντας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει στον περιορισμό της δημόσιας χρηματοδότησης, την ενίσχυση του ανταγωνισμού αλλά και της συνεργασίας μεταξύ των εθελοντικών οργανώσεων,
την αύξηση της εθελοντικής συμμετοχής, ενώ παράλληλα έχει ενταθεί η πίεση προς τις εθελοντικές οργανώσεις για ενίσχυση της επαγγελματικής τους ταυτότητας και της οικονομικής λογοδοσίας τους. Στην Ελλάδα, η οικονομική κρίση συνοδεύτηκε από τη θεαματική ενίσχυση της πυκνότητας της κοινωνίας πολιτών. Πολλαπλασιάστηκαν οι φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και δημόσιων αγαθών, ενώ παράλληλα συγκροτήθηκαν νέοι αυτόνομοι χώροι πειραματισμού με τις δομές της κοινωνικής οικονομίας και τις πρακτικές της ριζοσπαστικής δημοκρατίας. Ενδεικτικά, οι Δήμοι εγκαινίασαν συνεργασίες με μη κυβερνητικές οργανώσεις για τη συγκρότηση νέων δομών κοινωνικής προστασίας, όπως για παράδειγμα κοινωνικά φαρμακεία, κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά φροντιστήρια, δημοτική λαχανόκηπη. Τα ιδρύματα εγκαινίασαν ή ενίσχυσαν τη χρηματοδότηση μη κυβερνητικών οργανώσεων στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας. Η Εκκλησία διεύρυνε τις προνοιακές της δομές, οι επαγγελματικοί σύλλογοι κινητοποιήθηκαν και τέλος δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης νέας γενιάς αναδύθηκαν, όπως δίκτυα ανταλλακτικής οικονομίας. Σημαντική ήταν επίσης η ενεργοποίηση των άτυπων κοινωνικών δικτύων σε επίπεδο γειτονιάς, κοινότητας ή στον χώρο εργασίας. Σε έρευνα που πραγματοποίησε ο Σταύρος Ζωγραφάκης, καταγράφεται ότι την περίοδο 2008-2013 το 51% των οικοκυριών που αντιμετώπιζε τον κίνδυνο χαμηλού ή μηδενικού εισοδήματος από μισθωτή εργασία επιβίωνε μέσω της στήριξης που παρήχαν άλλα άτομα, γείτονες, φίλοι, συγγενείς, γνωστοί. Υπήρξε επομένως μία ενεργοποίηση των άτυπων κοινωνικών δικτύων στα πλαίσια της ευρύτερης τοπικής κοινότητας. Τώρα, όσο αφορά ειδικότερα τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, και θα μιλήσω στη συνέχεια και για τα δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης. Οι επιπτώσεις της κρίσης στον τομέα των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ελλάδα είναι αντίστοιχες με αυτές που καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Μείωση της δημόσιας χρηματοδότησης, στροφή των οργανώσεων προς τις ιδιωτικές δωρεές και χορηγίες, ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων, αύξηση του όγκου των αιτημάτων, στροφή των οργανώσεων προς τη μεγαλύτερη αξιοποίηση εθελοντικής συμμετοχής και τέλος ενίσχυση της αβεβαιότητας όσο αφορά τη βιωσιμότητα των οργανώσεων. Το μέγεθος των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις συνδέεται άμεσα με το πεδίο δράσης τους. Η κρίση έχει στρέψει το ενδιαφέρον των πολιτών και των δωρητών προς οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας στην Ελλάδα, ενώ αντίθετα έχει υποχωρήσει η στήριξη προς οργανώσεις που ασχολούνται με άλλα θεματικά αντικείμενα. Είναι χαρακτηριστικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αναπτυξιακές μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ελλάδα. Επίσης, η θεαματική άνοδος της ξενοφοβίας κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης έχει επηρεάσει αρνητικά τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για τα δικαιώματα ή την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν να αντιμετωπίσουν πέρα από τις αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης τρεις επιπλέον παράγοντες που δυσχεραίουν τη λειτουργία τους. Ο πρώτος είναι η φορολόγηση των ιδιωτικών δωρεών προς τις οργανώσεις με συντελεστή 26%. Ο δεύτερος είναι το νέφος καχυποψίας που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία σε σχέση με το θεσμό των μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς έχουν καταγραφτεί αρκετές περιπτώσεις σκανδάλων, κυρίως όσο αφορά τη δημόσια χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ο τρίτος παράγοντας αφορά την ασυνέχεια που χαρακτηρίζει πολλές φορές τις δημόσιες πολιτικές. Η σημαντικότερη όμως δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι η αλματώδης και απρόβλεπτη αύξηση των κοινωνικών αναγκών, ενώ ταυτόχρονα η κρίση έχει μεταβάλει και το περιεχόμενο των αναγκών. Ενδεικτικά, η αύξηση του αριθμού των υπεχρεωμένων οικοκυριών οδήγησε στη θεαματική αύξηση των αιτημάτων για την παροχή νομικής υποστήριξης. Η διεύρυνση του πεδίου δράσης των μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως για παράδειγμα σχολικά γεύματα, έκδοση πιστοποιητικών υγείας για παιδιά, γυναικολογική έλεγχη, καθώς και η δημιουργία κινητών μονάδων για την παροχή υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια, αποκαλύπτουν το εύρος των κοινωνικών αναγκών. Τώρα, η πλειοψηφία των δράσεων των μη κυβερνητικών οργανώσεων αφορά τη στοχευμένη παροχή υπηρεσιών σε άτομα που ήδη ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Επομένως, οι προληπτικές δράσεις αποτελούν εξαίρεση.
Γνωρίζω μόνο μία οργάνωση, η οποία παρέχει προληπτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να μείνουν άστεγες, μέσω της επιδότησης του ενοικίου, της κάλυψης του λογαριασμού του ρεύματος, του νερού κτλ. Οι στρατηγικές που ακολουθούν οι οργανώσεις για την επανένταξη ατόμων που έχουν βιώσει τον οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό διαφέρουν. Οι μεγαλύτερες μη κυβερνητικές οργανώσεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις πολλαπλές διαστάσεις φτώχειας μέσω της συγκρότησης παράλληλων επαγγελματικών δομών. Πολυατρία, κέντρα υποστήριξης νέων, ξενώνες φιλοξενίας, κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων, τράπεζες συλλογής ειδών. Είναι λίγες όμως οι οργανώσεις που προωθούν τη σταθερή προσωπική επαφή με τους δέκτες βοήθειας ή τη συγκρότηση δικτύων αλληλεγγύης μεταξύ των ωφελουμένων, δηλαδή την αυτοοργάνωση των δεκτών βοήθειας. Στον τομέα των μη κυβερνητικών οργανώσεων έχει ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των δικτύων που έχουν συγκροτήσει οι οργανώσεις. Δεν υφίσταται όμως μια κοινή στρατηγική για την ενδυνάμωση συνολικά του τομέα των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ενδεικτικά, η περιορισμένη παρουσία δευτεροβάθμιων οργανώσεων συνεχίζει να αποτελεί ένα κεντρικό χαρακτηριστικό του τομέα στην Ελλάδα. Η οικονομική κρίση έχει ενισχύσει και τις επαφές των μη κυβερνητικών οργανώσεων με άλλους φορείς. Στενότερη συνεργασία καταγράφεται μεταξύ των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των Δήμων. Ενώ οι επαφές των οργανώσεων με την Εκκλησία, τα συνδικάτα και τα δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης παραμένουν αποσπασματικές. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι επιφυλακτικές σε σχέση με συγκεκριμένες δράσεις Εκκλησίας, όπως για παράδειγμα τα συσίτια, καθώς θεωρούν ότι οι δράσεις αυτές δεν σέβονται την αξιοπρέπεια των ωφελωμένων. Τα συνδικάτα επιδιώκουν κυρίως να αναπτύξουν τις δικές τους δομές κοινωνικής αλληλεγγύης, ενώ οι σχέσεις μεταξύ των μη κυβερνητικών οργανώσεων με τα δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης κυμαίνονται από τη συνεργασία μέχρι την αμοιβαία καχυποψία. Τα μεν δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης υπογραμμίζουν την έλλειψη διεκδικητικών δράσεων από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, ενώ οι μη κυβερνητικές οργανώσεις υπογραμμίζουν την έλλειψη τεχνογνωσίας και εμπειρίας των δικτύων. Παρά την απουσία σταθερών σχέσεων συνεργασίας, οι διάφοροι φορείς της κοινωνίας πολιτών, κατά τη διάρκεια της κρίσης, μέσω των επαφών τους, έχουν αποκτήσει μια πιο σφαιρική εικόνα των πολλαπλών πρωτοβουλειών στη σφαίρα της κοινωνίας πολιτών. Η οικονομική κρίση συνοδεύτηκε επίσης από την επανεμφάνιση δράσεων που αναπαράγουν τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής φιλανθρωπίας. Στην Ελλάδα, στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας, ήταν στο παρελθόν ισχυρή η παρουσία φιλανθρωπικών οργανώσεων με κύριο πεδίο δραστηριοποίηση στην αντιμετώπιση της φτώχειας, τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Όμως, στη δεκαετία του 2000, καταγραφόταν στις περισσότερες οργανώσεις μια σημαντική συρρήκνωση του ανθρώπινου δυναμικού τους, καθώς η απήχηση των οργανώσεων σε νεότερες ηλικίες παρέμενε περιορισμένη. Επίσης, στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας ήταν παραδοσιακά ισχυρή η παρουσία των θρησκευτικών εκκλησιαστικών οργανώσεων. Η ανάπτυξη του τομέα των μη κυβερνητικών οργανώσεων τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 πραγματοποιήθηκε σε αντιδιαστολή με τις πολλαπλές αυτές εκφάνσεις παραδοσιακής και θρησκευτικής φιλανθρωπίας. Κεντρικά στοιχεία διαφοροποίησης των μη κυβερνητικών οργανώσεων αποτέλεσαν η συνηγορία υπέρ των αδύναμων κοινωνικών ομάδων, η ενημέρωση και η κινητοποίηση των πολιτών, η ανάπτυξη εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και τέλος ο διεθνικός προσανατολισμός των οργανώσεων. Η οικονομική κρίση και ο πολλαπλασιασμός των αναγκών ευνόησαν την επανεμφάνιση πρωτοβουλειών που αναπαράγουν χαρακτηριστικά της παραδοσιακής φιλανθρωπίας. Τώρα, σύντομα όσο αφορά τα δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης. Η εμφάνιση και ο πολλαπλασιασμός των δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης συνδέεται με την εντυνόμενη κρίση νομιμοποίησης των υφιστάμενων πολιτικών θεσμών, την προσπάθεια επαναφοράς του στοιχείου της εγκύτητας στην πολιτική διαδικασία, την ενασχόληση αριστερών συλλογικοτήτων με δράσεις όπως διανομή τροφίμων, που απορρίπτονταν ιδεολογικά πριν την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης ως φιλανθρωπικές και συνδέεται επίσης με ένα πολλαπλασιασμό των δικτύων αλληλεγγύης που σημειώθηκε μετά το τέλος του κινήματος των πλατιών το 2011.
πολλαπλασιάστηκαν κυρίως οι παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο. Όπως οι τυπικές οργανώσεις στη σφαίρα της κοινωνίας πολιτών έχουν διακριτές ταυτότητες και δεν επιδιώκουν συνήθως μια σταθερή συνεργασία με φορείς που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, έτσι και στις άτυπες συλλογικότητες καταγράφονται διαιρέσεις και αντιθέσεις. Ενδεικτικά, υπάρχουν δίκτυα κοινωνικής έλεγγυης που συνεργάζονται με τους Δήμους και δίκτυα που αντιτίθενται ιδεολογικά σε οποιαδήποτε συνεργασία με φορείς που δεν αποτελούν πρωτοβουλίες πολιτών από τα κάτω. Υπάρχουν δίκτυα που στηρίζονται στην εθελοντική συνεισφορά των πολιτών για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Υπάρχουν και δίκτυα, όπως για παράδειγμα διάφορες τράπεζες χρόνου, που απορρίπτουν την έννοια του εθελοντισμού. Στόχος των πρωτοβουλειών αυτών είναι τα άτομα να συμμετέχουν σε μια διαδικασία ανταλλαγής, όπου όλοι προσφέρουν και όλοι λαμβάνουν, χωρίς να υπάρχει σχέση του ευεργέτη και του ευεργετηθέντος που είναι σε μειονεκτική θέση. Συνεπώς, η δικτύωση μπορεί να αποτελεί ένα κοινό χαρακτηριστικό των πολλαπλών άτυπων πρωτοβουλειών στη σφαίρα της κοινωνίας πολιτών, αλλά τα υφιστάμενα κοινωνικά δίκτυα χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη ετερογένεια. Κλείνοντας, στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης, ο πολλαπλασιασμός των δράσεων των τυπικών και άτυπων φορέων στη σφαίρα της κοινωνίας πολιτών αντανακλά τη δραματική αύξηση των κοινωνικών αναγκών. Η διευρυμένη κινητοποίηση των διαφορετικών φορέων δεν σηματοδοτεί όμως την ενδυνάμωση της κοινωνίας πολιτών, καθώς η μεγέθυνση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού υπονομεύει την κοινωνική συνοχή και αποδυναμώνει τις υφιστάμενες κοινωνικές δομές. Παράλληλα, υποχωρεί η αυτόνομη έκφραση και προώθηση των κοινωνικών αιτημάτων, καθώς σταδιακά συγκροτούνται στην κοινωνία δύο διακριτές κατηγορίες. Τα θύματα της οικονομικής κρίσης που δεν έχουν τους οικονομικούς και πολιτικούς πόρους για να προωθήσουν συλλογικά τα αιτήματά τους και οι φορείς που μεσολαβούν για την έκφραση των κοινωνικών αναγκών και την παροχή κοινωνικής προστασίας. Στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, η έννοια της κοινωνίας πολιτών έχει συνδεθεί με την εθελοντική συμμετοχή των πολιτών. Συνεπώς, στις σύγχρονες νεωτερικές κοινωνίες, η συμμετοχή στις οργανώσεις κοινωνίας πολιτών είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης επιλογής των πολιτών, σε αντίθεση με τους καταναγκασμούς που κυριαρχούσαν στην προνεωτερική κοινωνία. Η πυκνότητα της ελληνικής κοινωνίας πολιτών στα πλαίσια της κρίσης δεν είναι όμως αποκλειστικά προϊόν ελεύθερης επιλογής. Η κοινωνία πολιτών σήμερα αποτυπώνει τόσο την κινητοποίηση των ίδιων των πολιτών, όσο και τη δραματική μεγέθυνση των κοινωνικών αναγκών και την αποδυνάμωση των κρατικών θεσμών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και την έγκαιρη ολοκλήρωσή της. Περνάμε στον κύριο Ιωάννη Νασιούλα, Διευθυντή του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικονομίας, ο οποίος θα μας μιλήσει για την έννοια της κοινωνικής οικονομίας, θέτοντας το ερώτημα, είναι μια βιώσιμη εναλλακτική. Παρακαλώ. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο οργανωτές για την ευγενικότατη πρόσκληση και να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου τους συζητητές μας από το εξωτερικό. Λοιπόν, η κρίση, η προτεραιότητα που δίδεται στην μακροοικονομική σταθεροποίηση και οι χρόνιες ελλείψεις του κοινωνικού κράτους έχουν υπονομεύσει σοβαρά την κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα με τη διεύρυνση των ανισοτήτων, την αποεπένδυση, την ανεργία, τη διαρροή εγκεφάλων στο εξωτερικό και τη φτώχεια να φτάνουν σε νέα ύψη. Δημόσια διοίκηση και οι κοινωνικοί εταίροι δεν έχουν ακόμα παρουσιάσει ένα στέρεο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής που θα μπορούσε να προσφέρει μια βιώσιμη και πιστική διέξοδο από τους δολίχους της υπανάπτυξης. Οι επενδύσεις στην κοινωνική οικονομία θα μπορούσαν να είναι μια βιώσιμη εναλλακτική λύση. Η κοινωνική οικονομία είναι το άθροισμα των οικονομικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν ιδιωτικά μέσα και επιδιώκουν συλλογικούς, κοινωνικούς ή δημόσιους σκοπούς. Αποτελεί τον τρίτο οικονομικό τομέα μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού. Τα πιο ορατά συστατικά της ΜΕΡΗ παρουσιάζουν είτε επιχειρηματική είτε μη κερδοσκοπική δραστηριότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις συνδυάζουν και τις δύο. Παραδοσιακοί οργανισμοί της κοινωνικής οικονομίας είναι τα σωματεία, τα ιδρύματα, οι συνεταιρισμοί, καθώς και τα ιδιωτικά ταμεία αλληλοβοήθειας. Αλληλασφάλισης, υπάρχουν μερικά στην Ελλάδα, 3-4 τον αριθμό. Η πιο ενδιαφέρουσα προσθήκη σε αυτή την πλούσια παλέτα είναι οι κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εταιρείες που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη κοινωνικών στόχων, παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες στην αγορά σε οικονομικά σημαντικές τιμές και παρουσιάζουν μετρήσιμες, θετικές κοινωνικές εξωτερικότητες.
Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας που είχαμε πριν από την κρίση αντιμετωπίζει σήμερα συστημική αποεπένδυση. Λιτότητα, ιδιωτικοποιήσεις, ισομορφισμό των δημοσίων θεσμών στους ιδιωτικούς, απόσυρση του κράτους από θεματικά πεδία παροχής υπηρεσιών. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των ιδιωτικών φορέων, των δημοσίων αρχών και του τομέα της κοινωνικής οικονομίας μετατοπίζεται και αναδιοργανώνεται. Επηρεάζει λοιπόν την προσβασιμότητα, την τιμολογιακή πολιτική, την ποιότητα, καθώς και την ανάδραση των υπηρεσιών, της παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος. Η δημόσια χρηματοδότηση των οργανώσεων και οι περικοπές στους δημόσιους προϋπολογισμούς αφήνουν σημαντικά τμήματα του πληθυσμού να υποεξυπηρετούνται. Ταυτόχρονα, η αυξημένη ζήτηση για εξατομικευμένες υπηρεσίες, το νέο προφίλ των προσωπικών αναγκών, η εξέλιξη των κοινωνικών αναγκών και των κοινωνικών κινδύνων αλλάζουν το πεδίο. Έτσι, η ωριμότητα, οι αποτυχίες ή ο κορεσμός της αγοράς εκφράζονται άμεσα ως ευκαιρίες και απειλές για την κοινωνική οικονομία. Μέσα από μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια που έχουν κάνει οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια, όπως την περιέγραψε και ο κύριος Τσακλόγλου, κατάφεραν να υπερασπιστούν λοιπόν το ευρωπαϊκό κεκτημένο και είναι τώρα αποφασισμένοι να οδηγήσουν την οικονομία προς μια αναπτυξιακή πορεία που να έχει νόημα. Φυσικά υπάρχουν προϋποθέσεις στο μακρό επίπεδο, υπό το πρίσμα του σημερινού πλαισίου δημοσιονομικής εξυγίανσης. Η πρόσφατη άνοδος του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ συνεπάγεται μια αυξανόμενη αναλογία των πληρωμών τόκων προς το ΑΕΠ. Ένας υψηλότερος συντελεστής φορολογίας εισοδήματος υπονομεύει την οικονομική δυναμική και αυτό είναι αποτέλεσμα αυτής της αυξημένης απέτησης για αποπληρωμή τόκων. Λοιπόν, περιορίζει τις ευκαιρίες για καινοτομία στην κοινωνική πολιτική και δεν μπορεί να αφήσει εκτός της συζήτησης τους δεσμούς των οικονομικών δυναμικών και της διαθεσιμότητας επενδυτικών κεφαλαίων για να έχουμε ανάπτυξη με νόημα. Η αξία της κοινωνικής οικονομίας θα μπορούσε να αποδειχθεί στη δημιουργία βέλτιστης της απόδοσης στην περίπτωση αυτή της επένδυσης, όταν συνυπολογιστούν και τα κοινωνικά ωφέλη. Στην εποχή της διαρροής και της πανής κεφαλαίων και να έχουμε συστημική κοινωνική κρίση, θα έπρεπε να εξετάσουμε την επένδυση στην κοινωνική οικονομία. Διέκρινα την εισήγησή μου σε 9 κομμάτια για να βοηθήσω κυρίως τους φοιτητές να ανατρέξουν σε βιβλιογραφία που είναι σχετική με τους κεντρικούς, με τις κεντρικές έννοιες που διαλαμβάνει. Το πρώτο μέρος είναι οι επενδύσεις και περιλαμβάνει 3 βασικά μέρη: άμεσες ξένες επενδύσεις και κοινωνικά ομόλογα. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα απέχουν από το βέλτιστο. Ένα σημαντικό τους μέρος δεν εξασφαλίζει βιώσιμες θέσεις εργασίας για εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης και η διαρροή των εγκεφάλων είναι επίμονη σε σχέση με αυτό το γεγονός. Επιπλέον, ένα μεγάλο μέρος της υπάρχουσας επένδυσης παράγει προστιθέμενη αξία που πιστώνεται στις μητρικές εταιρείες του εξωτερικού. Υπάρχει ανάγκη για ποιοτικές επενδύσεις που να μένουν εδώ και να αποδίδουν εδώ. Θα πρέπει να εξετάσουμε επηγόντως το άνοιγμα γραμμών πίστωσης για τις κοινωνικές επενδύσεις, δηλαδή επενδύσεις στις οποίες το κοινωνικό όφελος είναι μετρήσιμο και διατηρήσιμο. Υπάρχει διαθέσιμο κεφάλαιο στη διεθνή αγορά και σε αναδυόμενους οικονομικούς κλάδους, τομείς, όπως αυτόν των επενδύσεων αντικτύπου, οι οποίοι εστιάζουν στην επιδίωξη ηθικών, κοινωνικών ή περιβαλλοντικών ωφελιών. Ο κλάδος είναι αρκετά ανεπτυγμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Με την έκδοση των κοινωνικών ομολόγων, τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το απόθεμα κεφαλαίου και κοινωνικοί επενδυτές από το εξωτερικό θα μπορούσαν να διευκολύνουν την είσοδό τους στην εγχώρια αγορά υπό δεσμευτικούς κοινωνικούς όρους. Δεύτερον, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και η κοινωνική ρήτρα. Κοινωνική ρήτρα μπορείτε να τη μεταφράσετε ως social clause. Το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων επί μακρόχρονικό διάστημα δεν χρηματοδοτείται επαρκώς. Το σημερινό μείγμα υπάγεται στους περιορισμούς των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και επιπλέον η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να παράγει συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα για τα χρόνια που έρχονται. Οι υπάρχουσες επενδυτικές ροές είναι σε μεγάλο βαθμό προσανατολισμένες προς τις υποδομές και η ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου δεν υποστηρίζεται εξίσου. Επίσης, το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων είναι μονοδιάστατα εξαρτημένο από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διαθεσιμότητά τους. Λόγω της πανής του κεφαλαίου, χρειαζόμαστε αυξημένη κοινωνική ανταποδοτικότητα των υφισταμένων επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από τον εθνικό προϋπολογισμό. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την παρουσίαση ενός πλαισίου κοινωνικής επανεπένδυσης, είναι το social reinvestment, σε συνδυασμό με μια σειρά από όρους που να βασίζονται στην κοινωνική ρήτρα. Ήδη η Οδηγία 2014-24 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εισάγει νέες κοινωνικές προϋποθέσεις για καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις υπέρ των κοινωνικών επιχειρήσεων και των κοινωνικά ευαίσθητων εταιριών.
Ως μέρος της ατζέντας που προάγει η ομάδα των εμπειρογνωμόνων για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο του Social Business Initiative της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουμε σήμερα ένα καινοτόμο πλαίσιο για τη μέτρηση των κοινωνικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις επιστρεπτές και μη επιστρεπτές δημόσιες επενδύσεις και την τραπεζική χρηματοδότηση. Δίπλα σε αυτό, ο νόμος 4019 του 2011 για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα έχει ενσωματώσει την κοινωνική ρήτρα στη νομοθεσία μας. Παρ' όλα αυτά, η διάταξη αυτή δεν ισχύει έργα όμνες και σε όλα τα είδη των έργων που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο. Έτσι, χρειαζόμαστε ένα καλυπτικό κανονιστικό πλαίσιο που να εισαγάγει κοινωνικές προϋποθέσεις για όλους τους εργολάβους δημοσίων έργων. Τρίτον, ρευστότητα και κοινωνικές τράπεζες ή κοινωνική τραπεζική. Υπάρχει επίγουσα ανάγκη για πιστωτικές γραμμές και ειδικά για επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων σε έργα με κοινωνικές εξωτερικότητες, αν θέλουμε η ελληνική κοινωνία να ξεπεράσει την κρίση αδιάσπαστη. Τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, EUSEFS, είναι μια πρόσφατη εκδοχή καλά οργανωμένης ηθικής τράπεζας και δραστηριοποιούνται σήμερα στην ενιαία αγορά, έχοντας στόχο να χρηματοδοτήσουν μέρος της ιδιωτικής οικονομίας που εμπλέκεται στην επιδίωξη συλλογικών, κοινωνικών ή δημοσίων σκοπών. Είναι καιρός να δημιουργηθεί η βάση για τη σύσταση τέτοιων τραπεζών στην Ελλάδα. Σήμερα υπάρχουν δύο από τις αρχές του 2014 που επετράπει να ιδρύονται στην Ευρώπη. Ο πρόσφατος έλεγχος πάνω από 100 συστημικών τραπεζών έχει ολοκληρωθεί. Και οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες φαίνεται να έχουν την αποδείξιμη ικανότητα να αντιμετωπίσουν αρκετά δυσμενή σενάρια. Η ανακεφαλαιοποίηση έχει ολοκληρωθεί και οι συστημικές τράπεζες μπορούν να επωφεληθούν από ένα πιο στέρεο έδαφος. Και έτσι ήρθε τώρα η ώρα για διαφοροποίηση προς επενδύσεις στην κοινωνική οικονομία. Με το άνοιγμα του τραπεζικού τομέα στις κοινωνικές επενδύσεις, η κοινωνική τραπεζική και η κοινωνική πολιτική θα συναντηθούν. Το δεύτερο μέρος αφορά στην απασχόληση. Ξεκινούμε με τις χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνωρίζοντας σταδιακά την επιτακτική ανάγκη για μια αλλαγή παραδείγματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε την πρωτοβουλία για τις κοινωνικές επιχειρήσεις το 2011 και εισήγαγε και το πακέτο των κοινωνικών επενδύσεων το 2013. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης Horizon 2020 αναμένεται να λειτουργήσει ως βασικός μηχανισμός για τη χρηματοδότηση της κοινωνικής καινοτομίας, κινητοποιώντας 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνάμα, το νέο συσταθέν Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, είναι το EFSI, θα αξιοποιήσει σήμερα μέχρι και 315 δισεκατομμύρια από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε μία σειρά από υποσχόμενους τομείς. Τώρα, από την προηγούμενη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει προκύψει βέλτιστη και βιώσιμη ωφέλεια για την Ελλάδα και το γράφω κάπως ευγενικά. Οι επενδύσεις μετατρέπονται σε οικογενειακούς προϋπολογισμούς και πληθωριστικό χρήμα. Υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη στόχευση των ροών και πιο αξιόπιστη τεκμηρίωση της σκοπιμότητάς τους. Δύο κουβέντες για τα ανοιχτά πανεπιστήμια και τους συνεταιρισμούς των φοιτητών. Χρειαζόμαστε πανεπιστήμια ανοιχτά στην κοινωνία. Μπορούμε να υποστηρίξουμε τη δημιουργία φοιτητικών συνεταιρισμών με θετική επίδραση στην οικοδόμηση επιχειρηματικής παιδείας των νέων επιστημόνων ή των αποφύτων. Φοιτητές, τελειόφοιτοι και απόφοιτοι θα μπορούσαν να μπουν στη δουλειά και να κάνουν τη δική τους επιχείρηση. Και αυτή είναι η έννοια του επιχειρηματικού πειραματισμού. Το κράτος θα μπορούσε να προσφέρει μια ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη, καθώς και ένα πλαίσιο τριτεγγυήσεων προς τις τράπεζες. Η μορφή τους, δεν τη διαλαμβάνω στην παρούσα ανάλυση για να είμαι σύντομος, θα μπορούσε να είναι αυτή της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Διακυβέρνηση της κοινωνικής οικονομίας. Σήμερα δεν έχουμε πλαίσιο υποστήριξης της κοινωνικής καινοτομίας. Δεν ενθαρρύνουμε την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε βαθμό που να την αντιμετωπίζουμε ως ρηχή διαφημιστική πρακτική. Η ποικιλομορφία των οργανισμών της κοινωνικής οικονομίας εμποδίζει πρακτικά τη συμπερίληψή τους σε ένα ενιαίο στρατηγικό πλάνο. Συνεταιρισμοί, ιδρύματα, σωματεία, αλληλασφαλιστικά ταμεία, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζονται σε ένα περιβάλλον συμπληρωματικότητας και δεν αναγνωρίζεται έμπρακτα η ιδιαίτερη κοινωνική τους συνεισφορά πέρα από το οικονομικό τους αποτέλεσμα. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην ίδρυση ανεξάρτητης αρχής κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Κύρια ευθύνη της θα είναι η εισαγωγή πλαισίου κοινωνικής αξιολόγησης και κινήτρων για οργανισμούς κοινωνικής οικονομίας και συμβατικές επιχειρήσεις που παράγουν μετρήσιμες κοινωνικές εξωτερικότητες. Η διαδικασία προτυποποίησης και κινήτρων αναμένεται να ενισχύσει την πιστοληπτική δυναμική του επιχειρηματικού σκέλους της κοινωνικής οικονομίας. Και βέβαια θα εμπεδώσει κανόνες διαφάνειας και απολογιστικότητας στο μη κερδοσκοπικό της σκέλος. Τελευταίο κομμάτι, η συνοχή. Και βέβαια, επιχειρηματική ενδυνάμωση και μικροπιστώσεις. Το έλλειμμα της κοινωνικής πολιτικής, όπως αυτή εκφράζεται, από τις χαμηλές επενδύσεις σε πρώιμα στάδια.
την ανεπαρκή υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των ατόμων, την έλλειψη στήριξης για την οικοδόμηση των συλλογικών ικανοτήτων και την απουσία μιας σοβαρής πολιτικής αλλαγής του εγγυημένου εισοδήματος πέρα από την πολλά υποσχόμενη τωρινή πρωτοβουλία της Κομισιόν και της Ελλάδος, αναμένεται να αναπαραγάγει την αιτιότητα της κρίσης καιρό αφού θα έχει επιτευχθεί η πολυπόθητη δημοσιονομική σταθεροποίηση στην πράξη και στο λόγο. Οι ενεργές στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης της απασχόλησης είναι το ζητούμενο. Οι μικροπιστώσεις είναι ένας βέλτιστος τρόπος να χρηματοδοτηθούν νέες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η παροχή μικροπιστώσεων γίνεται από επίσημα αδειοδοτημένους χρηματοπιστωτικούς φορείς, όπως οι τράπεζες, οι συνεταιριστικές τράπεζες, οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί και τα ταμεία επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων. Στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοια, αλλά η Κομισιόν έχει ανοίξει μια γραμμή και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο της συζήτησης. Η στόχευσή τους είναι αναπτυξιακή. Βοηθούν άτομα και ομάδες επιχειρηματιών με πολύ χαμηλά χρηματικά διαθέσιμα να αποκτήσουν αρχικό κεφάλαιο επένδυσης. Η λειτουργία τους είναι κοινωνική. Σε περιβάλλον χρηματοδοτικής ασφυξίας και χρηματοληπτικής αδυναμίας, τόσο η προσφορά όσο και η ζήτηση τραπεζικών πιστώσεων είναι ασύμφορη, αδύνατη ή παρακινδυνευμένη για τις τράπεζες. Σήμερα οι ελληνικές τράπεζες δεν παρέχουν ρευστότητα προς νεοφυείς, πολύ μικρές ατομικές, συνεταιριστικές ή κοινωνικές επιχειρήσεις, επειδή αυτές παρουσιάζουν μεγάλη οικονομική επισφάλεια και η πορεία τους στην αγορά είναι κάθε άλλο παρά εξασφαλισμένη. Επειδή πολλές νέες συμβατικές και κοινωνικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από ερασιτεχνισμό, χαμηλό επαγγελματισμό, ασαφές πλαίσιο δέσμευσης στις οικονομικές τους υποχρεώσεις και επιχειρηματικά πλάνα έντασης εργασίας, είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα επιχειρηματικότητας ανάγκης. Έρχονται ως ανταπόκριση στην κάθετη πτώση του προσωπικού και του οικογενειακού εισοδήματος, ιδρύοντας λύσεις της τελευταίας στιγμής και στοχεύουν σε πολύ κοντόφθαλμες οικονομικές προβολές. Αξιόπιστοι μηχανισμοί δημόσιας πρόσβασης σε επιχειρηματική υποστήριξη και συμβουλευτική δεν λειτουργούν στη χώρα. Οι νέοι επιχειρηματίες λειτουργούν εμπειρικά, με συμβουλές από τον οικογενειακό κύκλο και τον κοινωνικό περίγυρο. Τρίτο και τελευταίο, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και οι θεματικοί συνεταιρισμοί. Στη χώρα υπάρχει ισχυρό δυναμικό επιχειρηματικής φιλανθρωπίας. Έπαιρνε τη μορφή της ιδρυματικής φιλανθρωπίας, αλλά δεν πάβει να είναι και venture φιλάνθρωποι εφόσον κινητοποιηθεί. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού, εύποροι πολίτες μας, συμπολίτες μας, μπορούν μέσα από τα ιδρύματα ή και από την προσωπική τους περιουσία να χρηματοδοτούν τις κοινωνικές επενδύσεις. Θεματικές αγορές που παρουσιάζουν τώρα συγκριτικά πλεονεκτήματα πέρα από αυτό μπορούν να υποστηριχτούν αποφασιστικά. Πέρα από τους φοιτητικούς συνεταιρισμούς και τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, υπάρχει πλήθος άλλων τομέων με πολλές προοπτικές ανάπτυξης. Ενεργειακοί συνεταιρισμοί λαϊκής βάσης θα παράγουν ή θα μπορούν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια σε βιώσιμο κόστος, η Γερμανία είναι το παράδειγμα, και με επιχειρηματικά κέρδη για τις κοινότητες που τους συστήνουν. Οφείλουμε να τους βάλουμε στην εξίσωση της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας άμεσα. Ναυτιλιακοί συνεταιρισμοί θα κοινωνικοποιήσουν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, ανεβάζοντας την ποιότητα των μεταφορών σε περιοχές που υποεξυπηρετούνται είναι οι απομακρυσμένες και πολυπληθείς νησιωτικές περιοχές. Ο εφοπλιστικός κλάδος μπορεί να προσφέρει τεχνογνωσία και να επενδύσει κεφάλαια, δημιουργώντας κρίσιμες συνέργειες. Οφείλουμε να ξαναδούμε το πλαίσιο υποστήριξής τους από την αρχή. Βιώσιμα αλληλασφαλιστικά και αμοιβαία ταμεία. Οι ρήτρες μηδενικού ελλείμματος για τα ασφαλιστικά μας ταμεία δημιουργούν κίνδυνο κατάρρευσης των συντάξεων. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει ακόμα το δομικό έλλειμμα του ασφαλιστικού συστήματος και η ανάγκη για αναπλήρωση των ελλειμμάτων του κινδυνεύει να μεταφραστεί σε έκτακτη και σπασμωδική φορολογία τα επόμενα χρόνια. Έχουμε λίγα αλλά ισχυρά αλληλασφαλιστικά ταμεία υγείας και σύνταξης που χτίστηκαν, ας μου επιτραπεί να το πω, με τη δεσπόζουσα θέση και την προνομιακή μεταχείριση που είχαν οι ισχυρές πρώην κρατικές εταιρείες. Αυτό όμως δεν είναι δίκαιο. Γιατί τώρα ζητούμε από τους άλλους κλάδους να οικοδομήσουν τα δικά τους αλληλασφαλιστικά ιδιωτικά ταμεία με τον νόμο του 2002, χωρίς καμία υποστήριξη. Θα επιτρέψουμε αυτή την ιστορική αδικία? Το κράτος οφείλει να έχει ένα ισχυρό ρόλο στην οικοδόμηση του μη κρατικού ασφαλιστικού κλάδου. Στον επίλογο μου ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Αρπάη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού δεν κατέστη δυνατό. Το ερώτημα αυτό μπορώ να το θέσω στον κύριο Τσακλόγλου και στην κυρία Σωτηριάδου από το Υπουργείο Οικονομικών, που μας τιμά με την παρουσία της εδώ. Για να προσφέρουμε ένα γόνιμο έδαφος στους θεσμούς κοινωνικής ανάπτυξης, οφείλουμε να σχεδιάσουμε από το μηδέν τόσο το θεσμικό όσο και το χρηματοδοτικό τους σκέλος. Οι πόροι προς τους θεσμούς της κοινωνικής οικονομίας είναι κοινωνικές επενδύσεις και όχι κοινωνικό κόστος. Λοιπόν, υπό ποιες προϋποθέσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξέταζε το ενδεχόμενο να εξαιρέσει μεσοπρόθεσμα τις δαπάνες ενός τέτοιου πακέτου
από τον εθνικολογιστικό υπολογισμό του ετήσιου ελλείμματος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συστηματική παρουσίαση και την ενδιαφέρουσα ερώτηση με την οποία έκλεισε. Και last but not least θα μιλήσει ο Άγγελος Τσακανίκας, επίκουρος καθηγητής του ΕΜΟΠΟΥ και επιστημονικός σύμβουλος του ΙΟΒΕ. Το θέμα είναι οικοδομώντας μια εξωστρεφή οικονομία από κάτω προς τα πάνω, προάγοντας την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Γι' αυτό. Καλησπέρα. Ωραία. Συνειδητοποίησα τώρα ότι είμαι από το τραπέζι ο μόνος που δεν έχει στο τίτλο τη λέξη κοινωνική, αλλά στον τίτλο του δηλαδή κάποια έννοια της κοινωνίας, αλλά νομίζω ότι θα μιλήσω για ένα αρκετά σημαντικό θέμα στην κοινωνία, που είναι η επιχειρηματικότητα και τι κάνουμε με την επιχειρηματικότητα στην εποχή που ζούμε. Είναι καθοριστικός ο ρόλος της επιχειρηματικότητας, έχει αρκετές φορές τονιστεί αυτό στο νέο αναπτυξιακό κύκλο της οικονομίας. Γιατί οι δημόσιοι πόροι δυστυχώς και για τα επόμενα χρόνια δεν θα είναι τόσοι πολλοί, ώστε να μπορούμε να κάνουμε ενδεχομένως τις επενδύσεις τις οποίες θα θέλαμε και είχαμε την πολυτέλεια να κάνουμε τα προηγούμενα χρόνια. Άρα υπάρχει μια ανάγκη για έξυπνη διαχείρισή τους. Υπάρχει ανάγκη για μόχλευση ιδιωτικών πόρων σε τομείς που προφανώς θα παράγουν κέρδος. Υπάρχει ανάγκη για επενδύσεις όχι γενικού τύπου, αλλά επενδύσεις οι οποίες θα έχουν ισχυρό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα με θέσεις εργασίας, έτσι ώστε τελικά να βελτιώσουμε την διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και όχι απλώς την ανταγωνιστικότητα κόστους. Να απομακρυνθούμε δηλαδή σταδιακά από τη λογική του χαμηλού κόστους, η οποία κυριαρχεί βέβαια σε αρκετούς κύκλους σε επίπεδο πολιτικής, από τη φθηνή παράνομη εργασία, τις περιβαλλοντικές εκπτώσεις και πυροσβεστικές παρεμβάσεις τύπου βάουτσερ. Το να εστιάσει στο φθηνό κόστος είναι μειοπική προσέγγιση. Σταδιακά σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, όλο και κάποιος θα μπορεί να παράξει αυτό που παράγεις φθηνότερα από εσένα και πολύ πιο σύντομα. Άρα, με ποια είναι τα χαρακτηριστικά? Αν δεν θέλουμε να είμαστε στο φθηνό κόστος, τι πρέπει να κάνουμε? Άλλη μια λέξη που έχει πάρα πολύ τονιστεί είναι η καινοτομία, προφανώς. Διότι πράγματι η βιβλιογραφία έχει δείξει ότι η καινοτομία είναι αυτή που διαχωρίζει τις οικονομίες στον κόσμο με έναν πιο βιώσιμο τρόπο και τους διακρίνει σε παγκόσμιο επίπεδο με ένα πιο ξεκάθαρο τρόπο σε σχέση με την εστίαση στο χαμηλό κόστος εργασίας. Πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να αναβαθμίσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στο παγκόσμιο περιβάλλον, στις διεθνείς αγορές, η έννοια της εξωστρέφειας, αλλά και στο εσωτερικό περιβάλλον. Να υποκαταστήσουμε εισαγωγές, όχι να αγοράζουμε τα ελληνικά προϊόντα για πατριωτικούς λόγους, αλλά γιατί είναι μια συνειδητή επιλογή καλύτερης ποιότητας. Αυτή λοιπόν, μια τέτοια τύπου επιλογή, η έμφαση λοιπόν στην καινοτομία, είναι μια μακροχρόνια αποτελεσματική επιλογή και κοινωνικά αποδεκτή αυτή τη στιγμή. Χρησιμοποίησα και εγώ τη λέξη κοινωνικά εδώ πέρα. Λοιπόν, πρόκειται όμως για μια δύσκολη επιλογή που δεν είναι εύκολη και έχει μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. Μέσω μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα, και αυτό το οποίο ψάχνουμε όλοι είναι αν έχουμε τις προϋποθέσεις. Διότι μπορεί να λες ότι θέλεις να είμαι καινοτόμος και εξωστρεφής επιχειρηματίας, αλλά έχω τις προϋποθέσεις. Ποιοι είναι οι όροι για να το πετύχεις αυτό? Υπάρχει λοιπόν για μια ανάγκη για επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης, όπως λέμε και στην βιβλιογραφία. Προφανώς υπάρχουν κλάδοι όπου έχουμε πλεονεκτήματα. Ανεξάρτητα όμως από αυτούς τους χρυσοφόρους κλάδους όπου υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα, η οριζόντια διάσταση που πρέπει να διέπει κάθε επιχειρηματική μας πρωτοβουλία είναι αυτή η καινοτομία ως φιλοσοφία. Και η καινοτομία αντιγράφεται βεβαίως, αλλά όταν μπει σε αυτή τη διαδικασία και αρχίζει και αξιοποιεί τη γνώση, είσαι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά από τον φθηνότερο. Και δεν είναι απαραίτητο να είναι διαστημική τεχνολογία. Η καινοτομία μπορεί να αφορά μια αναδιοργάνωση των εισρωών, μια καλύτερη οργάνωση των εισρωών που έχεις και μια διαφορετικού τύπου σκέψη. Απαιτεί όμως σκέψη. Απαιτεί μια κινητοποίηση, απαιτεί δικτύωση και όχι απλώς μια μεταπρατική σκέψη. Η επιχειρηματικότητα θα μπορούσε κάποιος να δει ότι είναι ένα πρώτο κομμάτι σε αυτό στα αρχικά στάδια. Το flow, ας πούμε, που έρχεται, ας πούμε, στο επιχειρηματικό μας σύστημα είναι τα λεγόμενα startups, οι νεοφυείς επιχειρήσεις. Εδώ πέρα τα startups μπορεί, τώρα σταδιακά φαίνεται ότι αρχίζει και περισσότερο κόσμο να συμφωνεί ότι ίσως είναι μια υπερβολή, με την έννοια ότι δεν συνιστούν την ασημένια σφαίρα, το silver bullet που λένε, που τα διορθώνει τα πάντα. Όσα και να κάνεις, δεν είναι απαραίτητο και τα εμπειρικά πια δεδομένα είναι αρκετά και σε διάφορες χώρες για να μας πείσουν γι' αυτό, δεν φέρνουν απαραίτητα ανάπτυξη, θέσεις εργασίας, καινοτομία και εξωστρέφεια. Ούτε όλοι είναι σε θέση να γίνουν επιχειρηματίες. Και μάλιστα πολλοί αρχίζουν και αμφιβάλλουν, και αμφισβητούν το ότι να οθείς όλους να γίνουν επιχειρηματίες, απλώς επιχειρηματίες, θα δούμε ποια χαρακτηριστικά, είναι απλώς μια κακή πολιτική. Και πράγματι, ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα στην επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων. Έχει τονιστεί και από τα προηγούμενα πάνελ, πάντα είχαμε
αρκετούς αυτοαπασχολούμενους, αλλά δείτε εδώ πέρα το διάγραμμα από το παγκόσμιο, το Global Entrepreneurship Monitor, το οποίο δείχνει ότι χώρες όπου ένα υψηλό ποσοστό του πληθυσμού τους ασχολείται με την αυτοαπασχόληση, δεν είναι και χώρες οι οποίες θα θέλαμε πολύ να κάνουμε παρέα. Κολομβία, Ταϊλάνδη, Περού, Ουρουγουάη, Αργεντινή και διάφορες άλλες έχουν πολύ υψηλό ποσοστό επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων και σε σχέση με το βιωτικό επίπεδο, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ χαμηλό. Ενώ βλέπουμε άλλες πιο ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν και τόσο υψηλό βαθμό επιχειρηματικότητας. Άρα δεν είναι πάντα η σχέση επιχειρηματικότητας στα αρχικά στάδια, πολλές επιχειρήσεις και το συνδέεται απαραίτητα με υψηλό κατακεφαλή ΝΑΕΠ. Και πράγματι, πάντα είχαμε υψηλή αυταπασχόληση στην Ελλάδα και πάρα πολλές επιχειρήσεις ιδρύονταν. Ποσοτικά δηλαδή δεν μας έλειψαν οι επιχειρήσεις και τα χρόνια τα καλά της ευμάρειας. Βλέπετε βέβαια τελευταία ότι έχουν αρχίσει και πέφτουν. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η ποσότητα της επιχειρηματικότητας που έχουμε, το πρόβλημα είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουμε. Και αυτά, όπως δείχνουν οι έρευνες, είναι ότι παραμένουν προβληματικά. Είναι προσανατολισμένα στην τελική κατανάλωση, στη λιανική, στον τελικό πελάτη, δηλαδή είναι B2C και όχι B2B, όπως έχει δείξει η θεωρία ότι έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Είναι σε υφιστάμενες αγορές, σε τμήματα αγορών, με έντονο ανταγωνισμό. Ναι, μεν χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, παίρνουν καινούργια μηχανήματα για να χρησιμοποιήσουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και καινοτόμοι. Είναι ατομικές, το 60% είναι από ένα άτομο, άντε το 75% έχουν και ένα συνέτερο ακόμα, δύο παιδιά δηλαδή το πολύ. Και το μεγαλύτερο μέρος αυτών γεννιέται μικρό και δεν πρόκειται να μεγαλώσει. Και όταν τους λέμε σε αυτή την έρευνα, αν σε 5 χρόνια πιστεύετε ότι θα έχετε πολλές θέσεις εργασίας να δώσετε, ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι ναι, θα είμαι σε θέση να δώσω πάνω από 5 θέσεις εργασίας. Και μέσα στην κρίση αυτά τα μη ποιοτικά χαρακτηριστικά παραμένουν. Έχουν ενταθεί τα εγχειρήματα λιανικής, τα βλέπουμε κιόλας γύρω μας. Και ταυτόχρονα μπορεί να έχει ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα ευκαιρίας λίγο, διότι αρκετός κόσμος και από ανάγκη κινήθηκε στην επιχειρηματικότητα, αλλά πάντα δεν είναι βέβαιο ότι αυτό που ο άλλος αντιλαμβάνεται ως ευκαιρία είναι και πράγματι ευκαιρία. Κάναμε λοιπόν μια άσκηση με αυτά τα δεδομένα σε μια έτσι ακαδημαϊκή εργασία. Προσπαθήσαμε να δούμε ποια είναι από τα όλα τα εγχειρήματα στα αρχικά στάδια που γίνονται, ποια είναι αυτά, εν πάση περιπτώσει, που έχουν αυτά τα τρία ποιοτικά χαρακτηριστικά: καινοτομία, εξωστρέφεια και πρόκειται να μεγαλώσουν. Και τρέξαμε έτσι από το 2005 στο 2011 σε 31 ευρωπαϊκές χώρες, κάποιες εκεί παλινδρομήσεις για να δούμε και πριν την κρίση και μετά την κρίση αν άλλαξαν αυτά τα χαρακτηριστικά. Και αυτό που κάνει όντως το ποιοτικό και βιώσιμο εγχείρημα είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο. Αυτό μετράει. Η εκπαίδευση και οι δεξιότητες. Η κρίση πράγματι δημιουργεί ευκαιρίες και έχουν όντως δημιουργηθεί μετά την κρίση αρκετές επιχειρήσεις που έχουν αυτά τα τρία χαρακτηριστικά. Όμως έχει ενταθεί ο φόβος της αποτυχίας. Προφανώς έχει επηρεάσει έντονα και την καινοτομία, ενώ ειδικά οι γυναίκες φαίνεται να δυσκολεύονται. Αν φύγουμε από αυτό το πρώτο στάδιο και πάμε λίγο σε επιχειρήσεις που ξεπέρασαν τα πολύ πρώτα χρόνια και έχουν περάσει, ας πούμε, 3,5-4 χρόνια. Το δεύτερο βήμα, αν θέλετε, στον επιχειρηματικό κύκλο. Εδώ έχω να σας δείξω κάποια αποτελέσματα μια έρευνα που έγινε σε αυτό το κομμάτι της επιχειρηματικότητας σε 10 ευρωπαϊκές χώρες, 4.000 επιχειρήσεις σε κλάδους κυρίου της βιομηχανίας και KIBS, επιχειρήσεις υπηρεσιών έντασης γνώσης. Εδώ πέρα λοιπόν διαπιστώνεται το εξής, το οποίο έχει ενδιαφέρον, είναι ότι η πλειονότητα σε όλες τις χώρες, χωρίς η Ελλάδα να διαφέρει σε αυτόν, είναι λίγο μεγαλύτερη από όσο πιστεύουν, δεν είναι τόσο οι νέοι. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τουλάχιστον 12 χρόνια επαγγελματική εμπειρία, έχουν δουλέψει στον κλάδο, ενδεχομένως να έχουν φτιάξει και μια επιχείρηση πιο πριν, να την έχουν κλείσει, να έχουν αποτύχει δηλαδή, που και αυτό είναι χρήσιμο. Άρα οι νέοι επιχειρηματίες δεν είναι και τόσο νέοι τελικά. Και οι νέες επιχειρήσεις δεν προκύπτουν τόσο πολύ από πιο νέους. Φαίνεται αυτοί που κατορθώνουν να περάσουν αυτό το 3,5 χρόνια να είναι αυτοί που έχουν μια εμπειρία. Θα περάσω αυτό, θα μείνω σε αυτό. Καθοριστικό παράγοντες για τη δημιουργία της επιχείρησης είναι λοιπόν η εργασιακή εμπειρία, η γνώση της αγοράς, δίκτυα που δημιουργήθηκαν γνωστοί στην προηγούμενη καριέρα. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία κάνουν μια επιχείρηση πετυχημένη και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει δουλέψει αρκετά και να έχει αποκτήσει μια εμπειρία ο νέος, εφόσον θέλει να κάνει επιχείρηση. Ένα άλλο το οποίο τελικά δεν διαφέρουμε τόσο πολύ είναι ότι και άλλες επιχειρήσεις σε 10 ευρωπαϊκές χώρες
και αυτοί έχουν πρόβλημα με τη χρηματοδότηση και αυτοί χρησιμοποιούν τις δικές τους αποταμιεύσεις. Οι περισσότεροι, το 90% έχουν χρησιμοποιήσει έστω κάποια λεφτά από τις δικές τους αποταμιεύσεις, ο επιχειρηματίας, και σχεδόν το 80% κατά μέσο όρο. Δεν είναι δηλαδή πρόβλημα μόνο της Ελλάδας το ζήτημα της χρηματοδότησης. Και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, και εκεί θα ήθελα να πω ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις 5, 6, 7 ετών δεν διαφέρουν και τόσο από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις αυτών των χωρών. Και μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι σε χώρες με μεγάλη εσωτερική αγορά, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, δεν είναι και τόσο εξωστρεφείς όσο πιστεύουμε. Επειδή έχουν μια μεγάλη εσωτερική αγορά, είναι πιο εσωστρεφείς από όσο φανταζόμαστε. Τουλάχιστον έτσι λένε τα στοιχεία. Δεν είμαστε λοιπόν ειδική περίπτωση. Το τρίτο κομμάτι της επιχειρηματικότητας, πέρα από τις νέες, οι καθιερωμένες. Τι κάνουν αυτές οι οποίες είναι ήδη 20, 30, 40, 50 χρόνια, οι ιστορικές επιχειρήσεις της χώρας, πόσο καινοτόμες είναι για να υπηρετήσουν αυτό το στόχο που βάλαμε στην αρχή, να κάνεις καινοτομία και εξωστρέφεια. Δυστυχώς και εκεί τα αποτελέσματα δεν είναι καλά, και προσπαθώ να τεκμηριώσω ένα επιχείρημα το οποίο θα έρθω στο τέλος, ότι και λόγω ίσως της κρίσης, η καινοτομία δυστυχώς έχει δυσχερανθεί τα χρόνια της κρίσης. Εδώ προσπαθήσαμε να χωρίσουμε τις επιχειρήσεις σε τρεις κατηγορίες έντασης καινοτομίας, ας πούμε, και δυστυχώς η πρώτη κατηγορία, η καλή, έχει περιοριστεί πολύ αριθμητικά. Και αυτό μιλάω για τις καθιερωμένες επιχειρήσεις. Είναι μια έρευνα που κάναμε για τον ΣΕΒ στις 2.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας. Δηλαδή, στην άνω φέτα της επιχειρηματικότητας, το καλό μας υποτίθεται κομμάτι, το οποίο θα ήθελες να συμπεριφέρεται και να δίνει την τάση και στο σύνολο. Δεν επενδύουν στην έρευνα και ανάπτυξη, σημαντικές υστερήσεις σε καινοτομία, δεν πατεντάρουν, γενικώς φαίνονται κάποια καλύτερα αποτελέσματα στη βιομηχανία, και παίζοντας λίγο με τα στοιχεία οικονομετρικά διαπιστώνει κανείς ότι το μέγεθος μετράει. Δηλαδή, το μέγεθος των επιχειρήσεων είναι καθοριστικό για την καινοτομία, για τις εξαγωγές, για τις επενδύσεις. Η καινοτομία πράγματι στηρίζει τις εξαγωγές, αλλά πρέπει, για να είσαι εξαγωγικός και εξωστρεφής, πρέπει να έχεις αυξημένες τεχνολογικές ικανότητες, να πάρεις τις πιστοποιήσεις που πρέπει, να επενδύεις στο ανθρώπινο δυναμικό σου. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο απλά παίρνεις στο αεροπλάνο, ταξιδεύεις και πας και βρίσκεις πελάτη και γίνεσαι εξωστρεφής. Και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, και όχι το αναλώσιμο προσωπικό, είναι αυτό που παίζει ρόλο και φαίνεται εκεί να επηρεάζει την καινοτομία. Και η εξωστρέφεια, όπως είπα, δεν είναι εύκολη, γιατί χρειάζονται επενδύσεις. Δεν είναι κάτι το οποίο το λύνεις από τη μία μέρα στην άλλη. Και αυτοί που κατόρθωσαν να αντέξουν στην κρίση είναι επιχειρήσεις που ήταν ήδη εξαγωγικές. Δεν αποφάσισαν το 9 ή το 10, επειδή τις βρήκε η κρίση, να γίνουν εξωστρεφείς. Αυτές που ανθίστανται στην κρίση είναι αυτές οι οποίες ήταν ήδη τοποθετημένες στις αγορές. Προσπαθώ, και αυτή την περίοδο προσπαθώ να τεκμηριώσω ακόμα καλύτερα από αυτό που σας λέω εδώ πέρα, να πω ότι δεν διαφέρουμε και τόσο πολύ στα αρχικά στάδια της επιχειρηματικότητας. Το ελληνικό παραγωγικό σύστημα δεν διαφέρει τόσο πολύ σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες στα αρχικά του στάδια. Εκεί που διαφέρουμε είναι στην καθιερωμένη επιχειρηματικότητα, στους όρους και λειτουργίες της καθιερωμένης επιχειρηματικότητας, και δυστυχώς, και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τη δυναμική του επιχειρηματικού μας συστήματος, έχουμε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες μάλιστα δεν δρούν με τον τρόπο τον οποίο θα θέλουμε. Έχουν μάλλον υποτονική και εύκολη καινοτομία. Και αυτό κάνει τη διαφορά σε σχέση με άλλες χώρες. Οι άλλες χώρες, και επίσης και εκείνες, έχουν μικρές επιχειρήσεις και εσωστρεφείς μάλιστα, αλλά έχουν κάποιους μεγάλους όγκους, μεγάλες επιχειρήσεις, μεγαλύτερο με ένα μέσο μέγεθος, το οποίο τους επιτρέπει καλύτερα αποτελέσματα σε διάφορους όρους. Επομένως, τι κάνουμε εμείς τώρα εδώ πέρα στην Ελλάδα? Ποιες είναι οι πολιτικές για την επιχειρηματικότητα? Καταρχήν, δεν υπάρχει μία πολιτική για την επιχειρηματικότητα. Είναι τόσο ετερογενές το φαινόμενο και έχουν τόσο διαφορετικά στάδια στον κύκλο ζωής που γίνεται μια επιχείρηση, που δεν μπορεί να την αντιμετωπίζει με ένα ενιαίο κουστούμι. Είναι διαφορετική η πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αποτελείται ένα σύστημα πολιτικών. Θα έβλεπα λοιπόν τρεις ομάδες πολιτικών. Την πολιτική που κάνεις για τα startups, όντως, και τα διάφορα στάδια στις πολύ νέες επιχειρήσεις. Τις πολιτικές για τις υφιστάμενες, τις καθιερωμένες μικρές και μεσαίου μεγέθους, τις μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν όμως 20-30 χρόνια στη χώρα, και ένα άλλο σετ πολιτικών, τι κάνεις με τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις που αυτές θέλεις να σύρουν το άρμα στην πραγματικότητα. Θα μείνω λοιπόν στα startups, επειδή στην αρχή το έβαλα λίγο αρνητικά. Πράγματι, είναι ένα buzzword, έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα γι' αυτό.
Αυτό που σίγουρα κάνουν είναι διαμορφώνουν μια κουλτούρα επιχειρηματικότητας. Αλλά πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν αρκεί η ποσοτική επιχειρηματικότητα. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημά μας. Ούτε θα γίνουν όλοι επιχειρηματίες. Άλλωστε, όπως είδαμε, μπορεί να πρέπει να δουλέψεις πρώτα κάποιος σε άλλους κλάδους, σε μεγάλες, σε μεσαίες επιχειρήσεις, να αποκτήσεις μια αγορά, να δει ευκαιρίες, να αξιολογήσει δεδομένα, ώστε να μπορέσει να σταθεί ανταγωνιστικά στην αγορά. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, πρέπει να δοθεί αυτό το σήμα. Top-down από πάνω αυτή τη φορά, ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα από δυνητικούς νικητές, αυτούς δηλαδή που πράγματι θα συγκεντρώσουν αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και αυτούς να ενισχύσεις. Και αυτές οι πολιτικές που εφαρμόζουμε για τα startups δεν μπορεί να είναι γενικού τύπου, αλλά πρέπει να εστιάζουν στην ανάπτυξη αυτών των χαρακτηριστικών. Αλλιώς απλώς να γίνουν όλοι επιχειρηματίες, μπορούν να λύσουμε το βιοποριστικό θέμα, κατανοητό, θεμητό, αλλά αυτό δεν έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την οικονομία. Και σε άλλες χώρες επίσης που συζητάνε για τα startups, είναι πολύ δύσκολο αυτός ο εντοπισμός των επιχειρηματικών γαζελών, που λένε αυτές δηλαδή που θα μεγαλώσουν πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι καταλαβαίνεις ότι είναι γαζέλα μια επιχείρηση όταν αρχίζει να τρέχει. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή την έχεις εντοπίσει πιο πριν. Εδώ εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε λίγο περισσότερο, έχουμε και ορισμένες καμιλοπαρδάλεις, δηλαδή παιδιά που το κεφάλι τους είναι λίγο σε απόσταση από το έδαφος, αρκετά με τα πόδια τους, εν πάση περιπτώσει, και πολλές φορές πιστεύουν ότι έχουν ανακαλύψει κάτι πραγματικά καινούριο. Αυτά πρέπει να τα διορθώσουμε σε μια πολιτική για startups και να μην απλά κολακεύουμε, ξέρετε, το κοινό ότι όλοι θα πετύχουν. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για ενίσχυση της ποιοτικής επιχειρηματικότητας, όπως είπα, της έντασης γνώσης, και εδώ υπάρχει αρκετή δουλειά η οποία γίνεται στα πανεπιστήμια. Και το τελευταίο καιρό, ίσως λίγο εκμεταλλευόμενα τα πανεπιστήμια το γεγονός ότι έχει αρχίσει και έχει αλλάξει ο προσανατολισμός για την επιχειρηματικότητα, ίσως και λόγω της κρίσης που πια το δημόσιο δεν θα είναι σε θέση να προσφέρει αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Αλλάζει λίγο το mindset των νέων για την επιχειρηματικότητα και πάλι να μην το φουσκώσουμε πάρα πολύ. Υπάρχουν διάφορες δράσεις φυτωρίου, υπάρχει coaching, mentoring, διάφορες δραστηριότητες οι οποίες γίνονται. Τελειώνω. Σε όλες τις σχολές υπάρχουν οι ΜΟΚΕ και νέες δομές οι οποίες γίνονται. Στη βιβλιογραφία έχουν εντυπωστεί 4 έτσι αρχέτυποι εκολαπτηρίων, χώρων δηλαδή, όπου μπορούν να δημιουργηθούν επιχειρηματίες. Υπάρχουν τοπικοί πόλοι. Έχουμε και από τα 4 εμείς στην Ελλάδα. Έχουμε University Incubators, δηλαδή τις ΜΟΚΕ και δομές που γίνονται. Έχουμε εμπορικές incubators, πρωτοβουλίες όπως το Equinix Lab ή το ΘΕΑ, και βέβαια και το IQBility, π.χ. από εταιρείες, δηλαδή κάποια incubators. Ο στόχος λοιπόν είναι σε διάφορες φάσεις να προσφέρουν αυτά οι υπηρεσίες για την επιτάξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Δεν προσφέρουν λεφτά, αυτό είναι βασικό, και αυτό πρέπει επίσης να μπει. Πολλές φορές γίνεται ένα λάθος, το οποίο έρχονται διάφορα παιδιά σε αυτές τις δομές πιστεύοντας ότι κάπου θα βρουν λεφτά. Τα λεφτά θα τα δώσει ο πελάτης. Σε κάθε περίπτωση καλλιεργούν μια κουλτούρα επιχειρηματικότητας, αλλά να μην ξεχνάμε ότι και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει μια υπερπροσφορά, ξέρετε, από αυτές τις δομές. Και να τελειώσω με το ζήτημα του μεγέθους, όπως σας είπα, για να πάω λίγο στις πιο πάνω. Δεν θα αλλάξουμε από τη μια μέρα στην άλλη. Είμαστε μια χώρα με μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η βιβλιογραφία λέει και το λένε και ξένοι ότι οι μικρές εταιρείες δεν είναι λιγότερο παραγωγικές από τις μεγάλες, έχουν χαμηλότερο επίπεδο management, υπόκειται σε μια επαρχιώτικη οικογενειακή ευνοιοκρατία, έχουν συνήθως χαμηλότερους μέσους μισθούς, λιγότερους ειδικευμένους εργαζομένους και λιγότερες δράσεις κατάρτισης. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε συσσωματώσεις και συνέργειες. Δεν είναι εύκολο ο καθένας. Στην Ελλάδα όντως υπάρχει μια κουλτούρα, ο καθένας, το είπε νομίζω και ο κύριος Μοναστηριώτης, να είναι το αφεντικό του εαυτού του. Ωστόσο πρέπει να δούμε λίγο τις συμπληρωματικότητες που υπάρχουν σε διάφορους κλάδους της οικονομίας και να συνεργαστούμε, αν δεν θέλουμε σώνει και καλά, να ενωθούμε με κάποιους άλλους για να ανεβάσουμε έστω και τεχνητά το μέσο μέγεθος της επιχειρηματικότητας και να μπορέσουμε να πετύχουμε οικονομίες κλίμακος και σκοπού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, περνάμε κατευθείαν στις ερωτήσεις. Θα πάρουμε 3 μαζί και μετά θα απαντηθούν και θα έλεγα να μας λέτε και όνομα και ιδιότητα ή τι σπουδάζετε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Εκεί. Ναι. Σου φέρνει. Λοιπόν, στο κύριο Τσακλόγλου, εγώ είμαι ο Ασπίος Δημήτρης, από το σπουδάζω στο ΟΠΑ. Λοιπόν, με βάση ένα έντυπο από το Οικονομικό Επιμελητήριο, δανειζόμαστε σαν χώρα με βάση την οικονομική ύφεση ή σταθερότητα που υπάρχει και έτσι τα επιτόκια είναι χαμηλά. Και αυτό είναι ένα σχέδιο που υπάρχει μέχρι το 2017. Αν ανακάμψει, ξέρω, η Ευρώπη ή ο κόσμος,
που θα ανέβουν τα επιτόκια, το πρωτογενές πλεόνασμα θα κατέβει ή θα ανέβει το έλλειμμα. Πώς θα είναι η τεχνική μετά? Ευχαριστούμε. Επόμενη. Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Γιώργος Γρηγοράκης και είμαι προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θα ήθελα να απευθύνω μια ερώτηση στον κύριο Νασιούλα, γιατί ανάμεσα στα υπόλοιπα πολύ ενδιαφέροντα που είπε, αναφέρθηκε στην απευθεία σύνδεση των αποφύτων ή των φοιτητών με την αγορά εργασίας μέσω υποστηρικτικών από το κράτος μηχανισμούς προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα, επειδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η πρόταση, να μας διευκρινίσετε, κύριε Νασιούλα, κατά πόσο, κατά δική σας άποψη, πώς μπορούμε να αποτρέψουμε με αυτή τη μέθοδο, η οποία κατά τα άλλα είναι πολύ θετική, να κάνουμε τα πανεπιστήμια μας μηχανές παραγωγής εργατικού δυναμικού. Δηλαδή, ανθρώπων που θα τελειώνουν ένα πανεπιστήμιο και θα προορίζονται απευθείας για να αναλάβουν κάποιο πόστο εργασιακό ή εργατικό, ενώ ίσως ένα πανεπιστήμιο έχει ένα προσανατολισμό του να προσδώσει στον φοιτητή του κάποια αναλυτικά εργαλεία και κάποια, έτσι, ας πούμε, περισσότερο θεωρητική κατάρτιση, ακόμα και αν αυτή δεν είναι το απόλυτο εργαλείο για την επαγγελματική εξειδίκευση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και άλλη μία. Παρακαλώ. Αθηνά Φραγκούλη λέγομαι και εκπροσωπώ εκτός άλλων πραγμάτων και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περιορισμένης Ευθύνης. Λειτουργούμε από το 2005-2006. Πρόσφατα λοιπόν έχει δημιουργηθεί ο Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης. Είναι πάρα πολύ φιλόδοξο, πάρα πολύ ωραίο αυτή τη στιγμή να δημιουργούνται αυτού του τύπου θεσμοί, θα έλεγα. Όμως πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ πώς να μην γίνει πεδίο ευνοιοκρατίας και να μπορέσουμε πραγματικά να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες οι οποίες μας παρουσιάζονται αυτή την εποχή. Και θα ήθελα πάρα πολύ εσείς που κατέχετε την τεχνογνωσία, που έχετε τις δυνατότητες από τα πόστα σας, από τους ρόλους σας, να δείτε πώς θα υποστηρίξετε αυτή την προσπάθεια που θα κάνουμε σε αυτό το επίπεδο. Ευχαριστώ. Ωραία, λοιπόν, θα πάρουμε απαντήσεις αυτές τις τρεις και θα επανέλθουμε, παρακαλώ να είναι σχετικά σύντομες οι απαντήσεις, ώστε να προλάβουμε να πάρουμε άλλες τρεις. Στην πραγματικότητα είναι δύο ερωτήσεις που ήταν για μένα. Η πρώτη ήταν για τον κύριο Νασιούλα που με ρώτησε προηγουμένως, και την κυρία Σοντουριάδου το ρώτησε αυτό, αν υπάρχει περίπτωση απαλλαγής των κοινωνικών επενδύσεων από το κατά Μάστριχτ ορισμό του ελλείμματος. Η απάντηση είναι με τρία γράμματα. Όχι. Καμία. Λοιπόν, το δεύτερο, δεν αναφέρομαι αν είναι καλό ή κακό αυτό το πράγμα, λέω το τι πιθανότητες έχει αυτή η πρόταση. Η δεύτερη που έκανε ο κύριος Σπύρος Δημήτρης, αν κατάλαβα καλά το όνομα, έχει τρία κομματάκια στην απάντηση. Πρώτον, το πρωτογενές δεν περιλαμβάνει τους τόκους, άρα αυτό το πράγμα που λέτε δεν είχε καμία σχέση με το τι θα γίνει με το πρωτογενές έλλειμμα. Δεύτερον, είμαστε σε περίοδο πολύ χαμηλών επιτοκίων, ιστορικά χαμηλών. Όμως τα επιτόκια για την Ελλάδα, αν ήθελε να πάει στις αγορές, τα γνωρίζουμε. Σήμερα είναι στη δεκαετία, είναι στο 10%. Αυτό είναι το market rate της Ελλάδας σήμερα. Και στις καλές εποχές ακόμα, στο καλύτερο που φτάσαμε, ήμασταν γύρω στο 5,5 δεκαετία. Πρόσφατα δεν πέσαμε πιο χαμηλά. Λοιπόν, τα επιτόκια, όμως σε αυτό το θεόρατο νούμερο το οποίο ανέφερα προηγουμένως, τα επιτόκια είναι στα μεν πράγματα που έχουμε στα διμερή δάνεια, στο GLF λεγόμενο, είναι γύρω στο 0,8% αυτή τη στιγμή, στα άλλα που είναι με τον EFSF είναι γύρω στο 1,5%. Αυτό σταδιακά προβλέπεται να ανέβει, αλλά έχει σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Εντάξει, για να απαντήσω στο ερώτημά σας. Άρα αυτό που λέτε, ο στόχος της επίτευξης των πλεονασμάτων, τους οποίους συζητάμε, όχι ότι μας ζητάνε μικρά πλεονάσματα, το 4% δεν είναι μικρό, αλλά το 4% στην πορεία προς το ευρώ το πετύχαμε, 4,5%. Η μορφή ενός κοινωνικού συνεταιρισμού των φοιτητών μπορεί να πάρει την άρτη ψηφιστήσα μορφή της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης του νόμου 4019. Συνδυάζει τις έγνοιες που περιγράψατε. Είναι μια επιχείρηση που έχει κατελάχιστο 5 μέλη,
δεν διανέμει κέρδη σε αυτά, αλλά κεφαλαιοποιεί τα υπερκέρδη από τη δραστηριότητά της προσφέροντας υπηρεσίες και προϊόντα στην αγορά για να προσλάβει καινούριο κόσμο. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την εισαγωγή πιο κάθετης, μιας πιο ειδικής μορφής, που να διαλαμβάνει και κομμάτια του δημοσίου συμφέροντος και να παραμένει μέσα στο φοιτητικό κάμπους, μέσα στο κάμπους του Πανεπιστημίου, προς επιχειρηματική χρήση αποφύτων ή νέων επιστημόνων για ορισμένο χρονικό διάστημα, με ειδική γραμμή χρηματοδοτήσεων, όχι από καινούργια επενδυτική τράπεζα όπως συζητείτε, αλλά από ποσόστοση, συν το νόμο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, 3% ας πούμε, από χορηγήσεις που δίνουν οι συμβατικές εμπορικές τράπεζες. Social Reinvestment Act, το έχουν κάνει οι Αμερικάνοι, συζητιέται στην Κομισιόν, δεν υπάρχει κάποιο θέσφατο εδώ. Το seed capital χρειάζεται, δηλαδή το κεφαλαίο σποράς για να ξεκινήσει κάποιος. Κυρίως για τους φοιτητές οι οποίοι δεν προέρχονται από εισοδηματικές τάξεις όπου να μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια από τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η μη δημόσιος χαρακτήρας θα μπορούσε να συζητηθεί με την εισαγωγή ενός νέου νόμου ή ενός project. Δηλαδή να πρόκειται για εταιρεία που είναι δημόσια στον έλεγχο και ιδιωτική στη διανομή των κερδών για να υπάρχουν κίνητρα. Τώρα, το Horizon 2020 διαλαμβάνει δράσεις τις οποίες μέχρι σήμερα δικαιούχοι είναι τα πανεπιστήμια και οι ιδιωτικές εταιρείες και το δημόσιο. Όμως δεν έχουμε στοχευμένες γραμμές για επιχειρηματικές επιστημονικές προσπάθειες, τεχνοκρατικές προσπάθειες που να στοχεύουν σε νέους επιστήμονες. Νέοι επιστήμονες δίπλα στα ακαδημαϊκά εργαστήρια που έχουν εισαχθεί με νόμο παλιότερα μπορούν να υποστηριχθούν τέτοιες προσπάθειες μέσα από την εισαγωγή ενός πιο εξειδικευμένου ίσως πλαισίου που να έχει μια κανονικότητα. Δηλαδή να μπορείς να μπαίνεις και για 4 χρόνια και μετά να μπορείς να κάνεις τη δικιά σου επιχείρηση που δεν σε εμποδίζει και κανείς. Αυτό το πράγμα είναι ενδιαφέρον γιατί έτσι στοχεύεις υφιστάμενη χρηματοδότηση και την περιχαρακώνεις, είναι earmark, την περιχαρακώνεις σε θεματικά πεδία του πληθυσμού που μέχρι σήμερα φαίνεται ότι εμποδίζονται στην πρόσβαση σε τέτοιο κεφάλαιο που είναι επιστημονικό και αναπτυξιακό και τοπικό, επειδή άλλοι παίκτες στην αγορά ισομορφίζουν, ανταγωνίζονται δηλαδή, αθέμητα αυτή τη φορά αφού βρισκόμαστε σε περιβάλλον πτώχευσης και αποεπένδυσης, τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι κοινωνικά ανταποδοτικές. Υπάρχει ανταγωνισμός για το φαγητό, το διαθέσιμο φαγητό, και μεταξύ των σχετικά αθώων ή νομιμοποιημένων θεσμών, όπως είναι οι δημόσιοι θεσμοί ή τα πανεπιστήμια. Υπάρχει δεσπόζουσα θέση, γιατί δεν υπάρχει πλαίσιο ενεργητικής κοινωνικής αξιολόγησης, ώστε να μοιράζεται η πίτα πιο δίκαια, όχι μόνο στον ιδιωτικό τομέα που πια διαλαμβάνεται στις νέες προκηρύξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ελεύθερα με τον αμερικάνικο τρόπο, αλλά προς επιχειρήσεις στις οποίες δεν αναγνωρίζεται η κοινωνική ανταποδοτικότητα, δηλαδή ο κοινωνικός συνεταιρισμός των φοιτητών. Αυτός ο ισομορφισμός του δημοσίου τομέα προς πρακτικές και τεχνικές μονοπόλησης ενάντια σε πρακτικές της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής αλληλεγγύης δεν πρέπει να μας διαφεύγει και είναι πρακτική της ιδιωτικής αγοράς, την οποία εξασκεί με μεγάλη επιτυχία το δημόσιο. Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης εισάγονται το 99 με το νόμο 2716, είναι 15 στον αριθμό, είναι δημόσιες. Είστε σε ενέργεια 23. Είναι δημόσιες δομές, οι μη δημόσιες δομές, είναι επιχειρήσεις στις οποίες ψυχιατρική ασθενής και το ευρύτερο οικοσύστημα, καμιά φορά και 500 και 1000 άνθρωποι μαζί με τους γιατρούς τους, προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα και στα ψυχιατρική έξω και στον αγροτικό τομέα και εξασφαλίζουν ευκαιρίες για βιώσιμο εισόδημα και αξιοπρέπεια στους ανθρώπους που είναι αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας. Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις είναι 700 στον αριθμό και εξ αυτών 5 ή 6 έχουν φυσικό αληθινό αντικείμενο και όλες οι υπόλοιπες αποτελούν μια φτηνή νομική προσωπικότητα σε αναμονή κονδυλίων. Και θα πρέπει να εισάγουμε αυστηρά κριτήρια, έτσι ώστε να μην εισάγουμε μόνο νόμους και μπερδεύουμε την αγορά με μια ανάδραση η οποία ευνοεί τους ανθρώπους που κυνηγάνε την πλασματική δραστηριότητα. Ωραία. Επειδή είμαστε αρκετά πιεσμένοι χρονικά, θα πάρουμε άλλες 2 ερωτήσεις. Just one question to all the participants on the panel, which is related to the observation that everybody in a different way told that we have a problem of professionalization in terms of social enterprises, for instance, in terms of the NGOs and the networking, in terms of, you mentioned the knowledge-intensive entrepreneurship, and
Yeah, Panos was also relating very much to the big problem of youth unemployment. And to starting with youth unemployment, I think the figure of 60 or 65% is in a way misleading because it's related to the active labor force, which means to the unemployed youth and to the youth who are employed. And this is quite small in increase, which makes the figure of unemployment rate very high. It's misleading in the way that the main problem probably lies in the increasing the labor force, but it's the employment rate of the youth increase. And now I come back to the combination of professionalization. Is there any talk in Greece about establishing dual learning systems, both at the middle level as well as on the academic level, to provide young people, especially youth unemployed people, with a combination of work in enterprises, especially small and medium enterprises, and education at some vocational training institute or things like that, to get both a win-win situation, to get more employment and an entry start into the labor market, and to get more professionalization? Just. Thank you. Και ο κύριος με την τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα να ρωτήσω γενικά για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και όλα αυτά. Εμένα αυτό που με προβληματίζει πάρα πολύ είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο και ο έλεγχος. Και εδώ πέρα υπάρχει ένα μεγάλο κενό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή αναπτύσσω ένα μοντέλο που σκέφτομαι με, με την ψηφιακή καταγραφή παροχής αυτών των διευκολύνσεων που κάνουν, ώστε να είναι ένα νέο πλαίσιο και για την Εκκλησία και για άλλες κυβερνητικές οργανώσεις. Και αυτό γίνεται νομίζω και στην Αφρική τώρα, με μεγάλα σούπερ μάρκετ που υπάρχει μια τέτοια διασφάλιση στο ποιος παίρνει τι και πώς. Για να υπάρχει μια διαφάνεια. Αυτό πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθήσει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα να δημιουργηθεί ένα ενιαίο πλαίσιο που μπορεί μέσα από αυτό το ψηφιακό σύστημα να διαμορφώσει ένα πιο διαφανές σύστημα, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας φοβερός ανταγωνισμός μεταξύ των media που καλούν τους να συμμετέχουν της Εκκλησίας. Για μένα γίνεται ένας πόλεμος φυσικά που δεν θα έπρεπε να γίνεται με αυτόν τον πόνο των ανθρώπων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δεδομένου ότι η επόμενη συνεδρία ξεκινάει στις 7 και 4, θα παρακαλούσα να απαντηθούν αυτές οι ερωτήσεις σε 5,5 λεπτά. Στην Ελλάδα, σε εξαίρεση με άλλες χώρες, δεν υπήρχε ούτε καν η απλή καταγραφή. Άρα δεν ξέρουμε πόσες μη κυβερνητικές οργανώσεις λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Καταγραφή δεν υπήρχε, αντικειμενικά κριτήρια χρηματοδότησης δεν υπήρχαν και μηχανισμοί ελέγχου δεν υπήρχαν. Άρα είναι αυτονόητο ότι αυτό πρέπει να γίνει. Το δεύτερο είναι ότι το θέμα του ελέγχου είναι αντικείμενο μεγάλης συζήτησης στον τομέα των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Υπάρχουν πολλές οργανώσεις που υποστηρίζουν ότι πρέπει να υπάρχει αυτορύθμιση. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια χάρτα λογοδοσίας που υπογράφουν οι οργανώσεις. Το πρόβλημα είναι, αν κάποια οργάνωση παραβιάζει αυτές τις αρχές, ποιος θα επιβάλλει την ποινή. Οπότε είναι αντικείμενο, δεν υπάρχει χρόνος για να συζητήσω, είναι αντικείμενο τεράστια συζήτηση στον ίδιο τον τομέα και έχει διαιρέσει και τις ίδιες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Όσο αφορά regarding professionalization and NGOs, professionalization at the moment secures funds for NGOs, but professionalization on the other hand requires resources. So at the moment with the crisis, it's rather the small and local non-professionalized NGOs that are in a worse position and who has more access and have more access to the local community. So it's... Κύριε Τσακανίκα. Για το πρώτο που είπε, για το θεσμό της μαθητείας, ουσιαστικά τώρα αρχίζουν να γίνονται κάποιες συζητήσεις για τέτοιου τύπου, ας πούμε, εκπαιδευτικά σχήματα. Δυστυχώς στην Ελλάδα
το μοντέλο πολιτισμικά ήταν τα παιδιά όλα θα πάνε στο Γενικό Λύκειο και όλα θα γίνουν γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι κτλ. Και όχι τεχνική εκπαίδευση, η οποία ήταν μη ελκυστική. Σταδιακά αυτό γίνονται αυτή τη στιγμή προσπάθειες θεσμικά και τυπικά να αλλάξει. Ωστόσο, θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο να αλλάξει, φοβάμαι, στα μυαλά των ανθρώπων και το πόσο ελκυστικά είναι αυτά τα επαγγέλματα και αυτές τις τεχνικές, ας πούμε, technical skills στη συνέχεια. Κύριε Νασιούλα. Πρέπει να κάνω ένα σχόλιο στο υπόλοιπο 1,5 λεπτό. 1,5 λεπτό, ναι. Υπάρχει μια μεθοδολογία που αναπτύσσει η ομάδα των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μέτρηση των κοινωνικών επιπτώσεων και θα είναι δεσμευτική για το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία ύψους 1 δισεκατομμυρίου, που δίνει επιστρέψιμες και μη επιστρέψιμες χρηματοδοτήσεις σε κοινωνικά project, μεταξύ των οποίων και NGOs και κοινωνικές επιχειρήσεις και συμβατικές, και θα ζητήσει από εκεί με βάση μια ευρύτερη μεθοδολογία να υπάρξει τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και της αποδοτικότητας με οικονομικούς και κοινωνικούς όρους. Ακολουθεί την ευρύτερη συζήτηση του Social Capital Initiative που κάνανε οι Αμερικάνοι και το Johns Hopkins προ 30 ετίας. Δεύτερον, διαλαμβάνει αιρεσιμότητες για χρηματοδότηση από τις κοινωνικές τράπεζες, υφιστάμενες, ιδρύματα στην Αγγλία ή στη Γαλλία, υποίδρυση όπως είναι τα EUSFs, καθώς και για συνεταιριστικές τράπεζες όπως στην ελληνική περίπτωση ή και συμβατικές που αποφασίζουν να ανοίξουν γραμμές αυστηρά καθορισμένες για κοινωνικά project, ζητώντας πίσω χαμηλότερο επιτόκιο, άρα μια καλύτερη επιτοκιακή πολιτική, αλλά υψηλότερες εξωτερικότητες. Κοινωνική δηλαδή απόδοση πάνω σε συγκεκριμένους κλάδους. Εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου, κόσμος ο οποίος επιστρέφει στην αγορά εργασίας μετά από φυλακή ή επιστρέφει στη βασική εκπαίδευση όταν το έχει παρατήσει και πάει λέγοντας. Υπάρχει σύστημα μέτρησης, πάντοτε συνδεδεμένο με τις τοπικές συνθήκες. Η κανονιστικότητά του δεν μπορεί να είναι ισχυρή. Γιατί αυτό, πέραν το ότι έχει τεχνικές δυσκολίες, μπαίνει μέσα και στα λιμέρια της κρατικής κυριαρχίας και έτσι ό,τι κάνουμε πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας. Και ο κύριος Τσακλόγλου. Ναι, στο ερώτημα του κυρίου Γκούντερ Σμιτ, πραγματικά αυτό το ποσοστό ανεργίας, το 60% που αναφέρεται πολύ συχνά για την Ελλάδα και την Ισπανία για youth unemployment, είναι misleading. Αναφέρεται στο 15 του 19, είναι ελάχιστα τα άτομα τα οποία συμμετέχουν στην αγορά εργασίας σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, οπότε πραγματικά έχετε δίκιο. Εκείνο όμως το οποίο γίνεται είναι ότι αν πάμε να δούμε την ομάδα 24 με 29, που αυτοί είναι τα άτομα τα οποία έχουν τελειώσει με την εκπαίδευσή τους κλπ. Και εκεί τα ποσοστά ανεργίας είναι γύρω στο 30% και προς τα πάνω. Το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τώρα, σχετικά με το dual system, να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχει τεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Μπορείς να πας γενικό λύκειο ή τεχνικό λύκειο. Όπως ανέφερε ο κύριος Τσακανίκας, συζητήσεις τέτοιες δεν γίνονται μόνο τώρα πρόσφατα. Αν πάτε να δείτε τη βιβλιογραφία, ήδη από τη δεκαετία του 70 συζητούσαμε πώς θα κάνουμε ένα σύστημα παρόμοιο με το γερμανικό, το dual system κλπ. Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος, παρότι είμαι θαυμαστής του συστήματός σας και κυρίως υπάρχει ένα element εκεί το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Είναι ότι θέλει tracking πάρα πολύ νωρίς. 11-12 χρονών το παιδί πρέπει να αποφασίσει ότι αυτός δεν θα πάει πανεπιστήμιο, θα πάει σε κάτι άλλο. Στην νοοτροπία η οποία υπάρχει στην Ελλάδα για να αλλάξει, νομίζω θα περάσει πάρα πολύ χρόνο για να γίνει αυτό το πράγμα αποδεκτό. Αν γίνει ποτέ. Να ευχαριστήσουμε τους ομιλητές μας και σύντομο διάλειμμα για 10 λεπτά.